Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι. Εδώ 10 και 25 ζωντανά στην Κρήτη TV μέσα από την εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη». Την εκπομπή που ανοίγει το διάβλο της επικοινωνίας με τους υποψηφίους από κάθε γωνιά της Κρήτης. Και σήμερα εδώ στο πλατό της εκπομπής έχουμε καλεσμένους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο Δήμο του Ηρακλείου. Τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, τον τέταρτο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όσο μεγαλύτερο είναι ο Δήμος, τόσο πιο μεγάλη και η δυναμική των απόψεων, με δεδομένο ότι είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, για τις επόμενες 2 ώρες δεν μπορούμε να ανοίξουμε το φάκελο όλων των θεμάτων για τον Δήμο Ηρακλείου, όμως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιες θεματικές ενότητες που μας απασχολούν κυρίως στο κομμάτι της καθημερινότητας των υποδομών και της πολιτικής προστασίας. Μαζί μας θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους. Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό δύναμη πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού, κύριος Μινάς Καπετανάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη, με το συνδυασμό Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη, ο κύριος Γιάννης Σκηνάς. Καλώς ορίσατε και εσείς, κύριε Σκηνά. Καλησπέρα σας. Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες του Ηλία Λιγερού, ο κύριος Ζαχαρίας Ασαριωτάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Ασαριωτάκη. Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση και βεβαίως επικεφαλής στον Δήμο Ηρακλείου, υποψήφιος Δήμαρχος ο Δημήτρης Βρύσαλης, ο κύριος Κώστας Ξυλούρης. Καλησπέρα σας, κύριε Ξυλούρη. Καλώς ορίσατε. Η μοναδική κυρία του πάνελ, η κυρία Χαρά Καμνάκη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό Σύμπραξη και Άμεση Δημοκρατία του Πέτρου Ινιωτάκη. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, κύριε Καμνάκη. Και ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειο για όλους του Γιώργου Σισαμάκη, ο κύριος Δημήτρης Χρονάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χρονάκη. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και εσείς στο απόψινό πάνελ. Και θα ξεκινήσουμε με μια πρώτη τοποθέτηση, ένα πρώτο ερώτημα κοινό και για τους 6 υποψηφίους. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Καπετανάκη. Θα ήθελα 5 χρόνια μετά να μου πείτε τι είναι αυτό που μένει ως διακύβευμα της παράταξης Λαμπρινού, του συνδυασμού του Βασίλη Λαμπρινού, της πλειοψηφούσας παράταξης, που ουσιαστικά είχε αναλάβει τα ηνία της πόλης για την πενταετία που προηγήθηκε και το Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται επίσημα. Κοιτάξτε να δείτε, το 2014 έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή στα δεδομένα, στα πολιτικά δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου. Είναι γνωστό ότι στο Δήμο Ηρακλείου από το 1974 και μετά, και λόγω του μεγάλου ποσοστού που είχε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια, ουσιαστικά η στήριξη στο πρόσωπο ενός δημάρχου ήταν ουσιαστικά σαν διορισμός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ίσως να θεωρείται δεδομένο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε ό,τι αφορά την προσπάθεια ή την πρόθεση να γίνουν ή να μην γίνουν πράγματα. Αυτό που έγινε το 2014 λοιπόν ήταν πραγματικά μια τεράστια ανατροπή, όπως σας είπα. Μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλή το Βασίλη το Λαμπρινό, άνθρωποι από διαφορετικούς ιδεολογικά χώρους, από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, καταφέραμε να κερδίσουμε τις εκλογές το 2014 και να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου. Σκοπός μας πάντα ήταν όλες μας οι ενέργειες να έχουν βάση το πολίτη, τη βελτίωση της πόλης, την ποιότητα ζωής και να κάνουμε το Ηράκλειο μια άλλη πόλη, η οποία να έχει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να την αλλάξουμε. Θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πετύχει σε πάρα πολλούς τομείς. Άλλοι έχουν φανεί, άλλοι δεν έχουν φανεί. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει μπει ο στρατηγικός σχεδιασμός, ούτως ώστε στην επόμενη θητεία όλα αυτά που δεν έχουν φανεί μέχρι σήμερα να φανούν. Κύριε Σκηνά, έρχομαι σε εσάς. Θα αλλάξω λίγο την ερώτηση σε εσάς. Υποψήφιος με τον συνδυασμό Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη. Ο Γιάννης Κουράκης με την ομάδα του στην αντιπολίτευση κατά την θητεία που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της προσπάθειας με φόντο πάντοτε την Ενετική Λότζια? Καταρχήν θα συμφωνήσουμε στην πρώτη τοποθέτηση του κ. Καπετανάκη, όντως το 2014 έγινε μία αλλαγή στο Δήμο. Κατά την άποψή μας διακόπηκε μια πάρα πολύ καλή πορεία η οποία υπήρχε. Είχαν τεθεί οι βάσεις σε πάρα πολλά θέματα, είχαν προχωρήσει έργα, είχε παραδοθεί έργο, ήταν έτοιμο έργο προς εκτέλεση στην επόμενη διοίκηση και ξαφνικά
γίνεται αυτή η αλλαγή. Για το καλό ή το κακό, ο πολίτης κρίνει και θα κριθεί τώρα σε αυτές τις εκλογές. Εμείς, ο κύριος Κουράκης και τα άτομα του προηγούμενου συνδυασμού, οι ανοιχτοί ορίζοντες, διευρύνοντας πλέον την παράταξη, δίνοντας της νέα όθηση, εισάγοντας νέα πρόσωπα, ερχόμαστε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, να αποκαταστήσουμε λίγο τη διακοπής απορία κατά μας, η οποία συνέβη αυτά τα 5 χρόνια. Όχι ότι μηδενίζουμε το έργο. Έργο γίνεται, πάντα γίνεται. Δεν υπάρχει στασιμότητα. Απλά δεν έγινε το έργο ούτε με τους ρυθμούς που θέλαμε, ούτε στην ποιότητα και στους χρόνους που θέλαμε. Uh-huh. Ερχόμαστε λοιπόν με όραμα, γνώση και ανανέωση να προχωρήσουμε, να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον της πόλης μας, για ένα, με ενότητα για την Μάλιστα. πόλη μας. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Σαριωτάκη, και η ομάδα του Ηλία Λιγερού με τη δική της αντιπολιτευτική πορεία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, και βρισκόμαστε μία ανάσα περίπου 11 μέρες, αύριο σε λίγες ώρες 10 μέρες πριν τις κάλπες της 26ης Μαΐου, το διακύβευμα του δικού σας συνδυασμού, το όραμα του δικού σας συνδυασμού. Το όραμα του δικού μας συνδυασμού είναι να ο Ηλίας Λιγερός να είναι ο Δήμαρχος επόμενης μέρας, για λόγους που θα πω και στη συνέχεια. Νομίζουμε ότι έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται να έχει ο Δήμαρχος της απλής αναλογικής. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες σήμερα από ό,τι ήταν το 2014 ή τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας, συνεργαζόμενοι προφανώς στη συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει, νομίζω ότι είναι κοινό τόπο ότι δεν θα υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία από κανέναν. Θέλοντας όμως να πω κάποια πράγματα που χαρακτηρίζουν την Δημοτική Αρχή του κυρίου Λαμπρινού, που αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι η λέξη αναποτελεσματικότητα, και θα το δούμε στη συνέχεια γιατί. Και από την άλλη μεριά, θέλουμε να δούμε την παράταξη του κυρίου Κουράκη, ο οποίος ενώ έχει κριθεί 3 φορές, έχει κριθεί το 2014 για το έργο που είχε κάνει, έκανε 5 χρόνια αντιπολίτευση και απουσίαζε. Και ο κύριος Κουράκης και η παράταξή του. Δεν έγινε καμία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την παράταξη του κύριου Κουράκη. Σήμερα λοιπόν έρχεται να διεκδικήσει ξανά το Δήμο. Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κύριε Ξυλούρη, λαϊκή συσπήρωση. Υποψήφιος δήμαρχος ο Δημήτρης Βρύσαλης. Και θέλω την δική σας άποψη, το δικό σας όραμα, το δικό σας σχέδιο και τη δική σας τακτική. Κοιτάξτε, όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις μπορούν να μιλήσουν και να πούμε ότι εμείς, οι προηγούμενες που διοικήσαμε δηλαδή το Δήμο, εμείς κάναμε πράγματα κτλ. Και υποτίθεται, επειδή αναφέρθηκε ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν σε κόμματα αλλά ήταν πολιτικοί και πήραν μία νίκη ανατροπή στο 90, εμείς λέμε το εξής. Και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι ούτε από, πώς το λένε, παρθενογέννηση βγήκαν, ούτε απολυτικοί κύριοι είναι. Συγκεκριμένα στελέχη, μεγαλοστελέχη κομματικών δυνάμεων που κυβερνήσαν και κυβερνούν την Ελλάδα και μας έχουν φέρει σε αυτό το χάλι, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Με την έννοια αυτή θα παρακαλούσα πάρα πολύ να είναι ειλικρινείς ή να πάψουν την κοροϊδία. Διότι ο σημερινός δήμαρχος, τόσα καραμπινά τα στελέχη που ήταν, που υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, δεν κατάλαβα δηλαδή τι ήταν. Αυθόρμητοι Ηρακλειώτες που μαζευτήκανε μαζί. Ή τώρα ο κύριος Κουράκης που τον στηρίζει η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικ. Ας πάψουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να λέμε την αλήθεια. Εμείς είμαστε κομμουνιστές, το λέμε τιμή μας και καμάρι μας. Δεν κοροϊδεύουμε κανένα. Και πολεμούμε τους άλλους όχι με βάση ότι δήθεν όλοι θέλουν να κάνουν καλό στο Ηράκλειο. Τα κακά τους στα χάλια έχουν. Και θα σας πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Η σημερινή διοίκηση έχει μαζώξει 56 εκατομμύρια ευρώ από το διάλειμμα που έχει κάνει στην Ηρακλειώτικη οικογένεια από τους φόρους, και αντί να τα βάλει να κάνει πράγματα για τον Ηρακλειώτικο λαό, τα μαζεύει τον μπουκί του για να τα δώσει μετά αλλού. Και θα πούμε συγκεκριμένα που. Mm-hmm. Που βλέπω μια πόλη που χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους με δίμηνα και τετράμινα συμβάσεις εργασίας, άμα τύπους είναι γαλότσες, αντί να παίρνουν ανθρώπους να δουλεύουν σαν τους ανθρώπους με μισθούς. Σε μια πόλη που για να βρεις να παρκάρεις πρέπει να παίξεις λότο. Μια πόλη χωρίς πράσινο, χωρίς κοινωνική πολιτική. Μια πόλη που στα σχολεία τους δεν έχουν τεράστιες ελλείψεις και υποδομές. Μια πόλη στην οποία πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα τώρα 40 χρόνια, το οποίο θα έπρεπε να παιδί εισαγγελίας δηλαδή. Και έχουν το δράσος να μιλάνε ότι κάνουν έργο. Εμείς
Δεν έχουμε την ψευδέστηση ότι αύριο το πρωί θα βγούμε, γιατί δεν θα βγούμε και το λέμε, και ούτε θα κάνουμε συνεργασίες με αυτούς τους ανθρώπους που ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και τους Ηρακλειώτες. Εμείς τι λέμε, και το λέμε καθαρά. Εάν ο Ηρακλειώτικος λαός μας δώσει δύναμη, θα τους αλλάξουμε τα φώτα, μιλώντας με την έννοια πια ότι θα οργανώσουμε την πάλη τους για να μην τους επιτρέπουν να κάνουν αυτά που κάνουν σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να λες ότι κάνεις καλό στην πόλη όταν αυξάνεις τα τέλη για το νερό, για την ταφή, για την κυκλοφορία, για τα πάντα και να μην δίνεις τίποτα, μα τίποτα στην πολίτη. Να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Επειδή λοιπόν το θέμα μπαίνει ότι όλοι μας θέλουμε το καλό της πόλης, εμείς δεν λέμε ότι ο Α ή ο Β δεν θέλει το καλό της πόλης. Στην πράξη, με τις πολιτικές του προθέσεις και τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Γιατί δεν μπορείς να είσαι και με τον εργαζόμενο, δεν μπορείς να είσαι με τον μεγάλο επιχειρηματία. Ή με τον ένα θα είσαι ή με τον άλλο. Γιατί όταν εσύ προσλαμβάνεις τον άλλο με δίμηνη σχέση εργασίας με 400 ευρώ, πείτε μου σας παρακαλώ, ποια είναι η βοήθεια που δίνεις στο νεολαίο του Ηρακλείου? Όταν για παράδειγμα δεν μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε και πρέπει να πληρώσουμε 6 ευρώ την ώρα, αυτό είναι ζωή που λέτε ότι παλεύουν για την καθημερινότητα? Δεν το καταλάβουμε δηλαδή. Γι' αυτό η μοναδική παράταξη, δυστυχώς. Και ενώ, να σας πω κάτι, οι απόψεις μας απηχούν την πλειοψηφία. Θέλω να είστε πιο σύντομος για να προλάβουμε να κάνουμε. Και τι λέμε εμείς? Ότι όσο μεγαλύτερη δύναμη πάρουν οι λαϊκοί συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο πιο δύσκολο θα κάνει το αντιλαϊκό έργο των κυβερνήσεων, των δημοτικών κυβερνήσεων που θα έχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κυρία Καπνάκη. Σύμπραξη και άμεση δημοκρατία με τον Πέτρο Ινιωτάκη. Ο Πέτρος Ινιωτάκης υπήρξε και ένας συνεργάτης της σημερινής πλειοψηφούσας παράταξης. Σχετικά νωρίς μπήκε στην διαδικασία να πει και για την αποχώρησή του και να διεκδικήσει με τη δική του ομάδα τον Δήμο Ηρακλείου. Βεβαίως δέχτηκε και πειρά για το γεγονός ότι θα μπορούσε να γίνει και πολύ νωρίτερα. Εγώ όμως θέλω να μου πείτε ποιο είναι το διακύβευμα της δικής σας ομάδας και να μου αναφερθείτε και στο δικό σας προσωπικό θέλω. Τι είναι αυτό που σας έκανε να ακολουθήσετε και να συμπορευτείτε με τον Πέτρο Ινιωτάκη? Ο Πέτρος Ινιωτάκης είναι ένας άνθρωπος που τον διακρίνει το ήθος. Είναι άνθρωπος ο οποίος θα σηκώσει τα μανίκια και θα σκάψει μαζί σου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ακούσει την επιθυμία ακόμα και του μωρού παιδιού και θα προσπαθήσει να την ικανοποιήσει με προσωπικό του κόστος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον νοιάζει η καρέκλα. Θέλει να προσφέρει, το έχει αποδείξει αυτό. Έχει σηκώσει τα μανίκια και έχει καθαρίσει πάρκα μαζί με τους δημότες. Έχει βοηθήσει ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν φανταζόντουσαν στο όνειρό τους ότι θα το καταφέρουν αυτό. Είμαι ένας πολίτης κι εγώ αυτής της πόλης. Θέλω να βελτιώσω την καθημερινότητά μου. Από ποια άποψη όμως? Σίγουρα έργα γίνονται και θα γίνονται και γινόντουσαν. Αυτό που βλέπω και που ζω εγώ καθημερινά και ειδικά το τελευταίο διάστημα που ασχολήθηκα με το Δήμο και να μιλάω με συμπολίτες, βλέπω ότι οι συμπολίτες μου έχουν πρόβλημα με κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Κάτι που δεν μπορώ να το φανταστώ ούτε εγώ, ούτε οι κύριοι. Μπορεί να δίναμε μεγάλη βάση στα έργα όπως το νερό, που ναι είναι αξιόλογο, όπως το ενεργειακό, όπως τη μεταφορά του αεροδρομίου. Τα προβλήματα όμως του κόσμου είναι πιο απλά. Και αυτά τα ακούγοντας τα καθημερινά, θεώρησα ότι μπορώ να προσφέρω βοήθεια σε αυτό. Δεν γίνεται ο πολίτης να πηγαίνει στην τράπεζα να πληρώσει τη δόση της εφορίας του, η οποία καλώς ή κακώς είναι 40 ευρώ, και βγαίνοντας από την τράπεζα να του λείπουν οι πινακίδες και να χρειάζεται να πληρώσει ένα πρόστιμο τετραπλό, διότι δεν υπάρχει πάρκινγκ να παρκάρει, έχει δίπλο παρκάρι και βγαίνοντας έξω βρέθηκε μπροστά στην αστυνομία, η οποία πολύ σωστά κάνει το έργο της βέβαια. Ζω νοικοκυρές, ζω μαμάδες οι οποίες δεν έχουν το χρόνο να πάρουν από παράδειγμα, θα σας φέρω περιοχή με σαμπελιές, να κατεβάσουν το παιδάκι τους στον καράβολα για να μάθει να κάνει ποδήλατο. Είμαι μία από αυτές τις μαμάδες, ο γιος μου ακόμα κάνει με βοηθητικές και είναι 8 χρονών. Ζω γιαγιάδες οι οποίες προκειμένου να κολλήσει μικρόβιο το παιδάκι, δεν το πάνε στο πάρκο της γειτονιάς γιατί τα αδέσποτα λερώνουν το χώρο, ενώ θα θέλανε ένα πιο προστατευμένο πάρκο. Και γενικά όλα αυτά τα μικρά προβλήματα που σε όλους όσους ασχολούνται όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική, με το Δήμο, ακούγονται μηδαμινά, όμως τον καθημερινό πολίτη είναι αυτός ο πονοκέφαλός του. Και χαίρομαι που το σύνολο
των υποψηφίων. Έχει θέσει στο τραπέζι θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, γιατί τελικά η καθημερινότητα είναι αυτή που κάνει και τη διαφορά. Και ζητούμενο είναι να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα του πολίτη, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά σε οποιοδήποτε Δήμο. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Χρονάκη, για να ολοκληρώσουμε τις πρώτες τοποθετήσεις. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό Ηράκλειο για Όλους του Γιώργου Σισαμάκη. Θέλω ακριβώς το ίδιο ερώτημα να θέσω και σε εσάς για το διακύβευμα και το όραμα του δικού σας συνδυασμού για το Ηράκλειο. Εμείς είμαστε μια νέα παράταξη. Με τον Γιώργο Σισαμάκη είναι ο πιο νέος δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος για το Ηράκλειο. Εμείς θέλουμε καταρχήν να αλλάξουμε το συνέστημα του Δημότη Ηρακλείου προς το Δήμο του. Να σταματήσει πλέον αυτή η απογοήτευση που νιώθει και να μπορεί να αξιολογήσει πράγματα, να μπορεί να μπει στη διαδικασία και να συνεργαστεί μαζί μας. Θέλουμε να ξεφύγουμε από το παρελθόν και να ξεκολλήσουμε λίγο από το μέλλον. Δεν μπορεί ο Δήμος, όπως είπατε, ο τέταρτος Δήμος στην Ελλάδα, να έχει το ρόλο του κουμπάρσου, και εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε και θέλουμε το Δήμο Ηρακλείου να τον κάνουμε πρωταγωνιστή. Αυτό σηματοδοτεί και η παράταξή μας με τα νέα πρόσωπα και άφθαρτα πρόσωπα που υπάρχουν. Και 74 είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στον χώρο τους, καταξιωμένοι στον χώρο εργασίας τους και μπορούν να προσφέρουν και έχουν ένα όραμα για το Δήμο. Πολλοί είναι νέοι άνθρωποι και πηγαίνουμε έξω, για να μιλήσουμε για την καθημερινότητα, πηγαίνουμε έξω στα χωριά ειδικά, γιατί όχι ότι η πόλη δεν έχει τα προβλήματά της, αλλά αν περπατήσουμε λίγο στα χωριά, που γι' αυτά ζουν την απαξίωση και την απογοήτευση, τότε τα παιδιά αυτά οι νέοι, γιατί κάποιοι έχουν μια εμπειρία και μας λένε καλά, συμβαίνουν αυτά στο 2019 και όμως ναι, συμβαίνουν. Αυτά για μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι στόχος, είναι πάθος, αυτά θα αλλάξουν. Αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν μετά τον Ιούνιο, μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγουμε λοιπόν τον φάκελο για κάποια θέματα της καθημερινότητας, τα οποία όμως, και έρχομαι σε εσάς κύριε Καπετανάκη, έχουν να κάνουν και με τις υποδομές. Οι υποδομές είναι το α και το ω για μια πόλη, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε μια πόλη περισσότερο λειτουργική. Και θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι αρχικά του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, στον 1984, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κύριος Αναστασάκης, ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για το γεγονός ότι το έργο στο κέντρο του Ηρακλείου, και αναφέρομαι στο έργο της ανάπλασης Λεωφόρος Δικαιοσύνης και Οδός Ήδης, είναι μισοτελειωμένο. Είναι περίπου στο 50%. Και κρατάω τοποθετήσεις στελεχών της πλειοψηφούσας παράταξης ότι το Φλεβάρι θα δείτε το Ηράκλειο να αλλάζει. Το Φλεβάρι το Ηράκλειο θα έχει μία ολοκληρωμένη ανάπλαση. Και τελικά μείναμε σε ένα ημιτελές έργο με τα χρονοδιαγράμματα να έχουν πέσει εντελώς έξω και την ίδια ώρα αυτό το εργοτάξιο οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, οι αντίπαλοι στο Δήμο, να σας λένε ότι το χρησιμοποιείτε ως μία προεκλογική καμπάνια, ως μία προεκλογική σημαία. Θέλω να μου απαντήσετε. Καταρχήν να πούμε ότι το έργο που έγινε στο ιστορικό κέντρο, όπως λέτε, η Λεωφόρος Ήδης και η Λεωφόρος Δικαιοσύνης, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για το Ηράκλειο. Το τμήμα του έργου που τελείωσε, να πούμε επίσης ότι είναι σίγουρο ότι το απολαμβάνουν οι Ηρακλειώτες. Είναι ένα έργο και έντεχνο, και αν πάτε και αυτή τη στιγμή θα δείτε εκατοντάδες κόσμο να περπατάει εκεί και να απολαμβάνει τη βόλτα του, αντί για τη Λεωφόρο Δικαιοσύνης ή την είδηση όπως ήταν πριν. Να πούμε επίσης ότι το έργο αυτό δημοπρατήθηκε και ο ανάδοχος βγήκε με μια συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Με μια πολύ μεγάλη έκπτωση, και ήταν ένα έργο στο οποίο ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να πιέσουμε τον εργολάβο, ούτως ώστε να τελειώσει. Το Φεβρουάριο λοιπόν εμείς δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος ανάδοχος θα σταματούσε το έργο αργότερα ή αν δεν θα το σταματούσε. Δεν υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα που μπορεί να δείξει. Το χρονοδιάγραμμα δεν έχει λήξει. Μισό λεπτό. Που να μπορεί να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γιατί υπήρχαν και δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι πρέπει να τρέξουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Μα φυσικά και ότι αυτό πρέπει έκαναν να γίνει μια καλύτερη του Δήμου. Διερεύνηση της όλης διαδικασίας. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί το Ηράκλειο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Κανείς να αμφισβητεί καταρχήν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο ανάπλασης.
Όμως, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα μισοτελειωμένο έργο ανάπλασης. Είναι ένα μισοτελειωμένο έργο ανάπλασης, το οποίο όμως τα τμήματα που έχουν ολοκληρωθεί είναι 100% ολοκληρωμένα. Mm-hmm. Δεν έγιναν κάποια τμήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στην εργολαβία. Αλλά δεν έμεινε ημιτελής η δικαιοσύνη ή ημιτελής η είδης. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις το πώς θα εξελιχθεί ένα έργο. Διότι μπορεί να έχει είτε τεχνικά προβλήματα, είτε προβλήματα ο ανάδοχος, είτε οτιδήποτε άλλο. Και η νομοθεσία δυστυχώς είναι τέτοια που είναι σε πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που μπορείς να κάνεις. Και να σας θυμίσω ότι και στο παρελθόν, επί δημαρχίας του κυρίου Κουράκη, είχαμε άπειρα έργα τα οποία καθυστέρησαν. Να σας θυμίσω την οδό Παντουβά στις Πατέλες, να σας θυμίσω το πολιτιστικό κέντρο που κατασκευάζονταν επί 10 χρόνια. Έτσι, με 22 παρατάσεις προθεσμίας. Να σας θυμίσω το έργο στο ιστορικό κέντρο επί Δημαρχίας Κουράκη, το οποίο επίσης καθυστέρησε και εκεί είχαν αλλάξει τα υλικά επίστρωσης. Είχε μπει αυτός ο Κινέζικος κυβόληθος. Θέλω να πω ότι την πλατεία της Ανάληψης επί Δημαρχίας κυρίου Κουράκη. Θέλω να πω ότι είναι πολλές φορές τα έργα πάνε στραβά. Εμείς όμως αυτό που καταφέραμε είναι τουλάχιστον τα τμήματα τα οποία είχαν πειραχτεί να ολοκληρωθούν, ώστε να μην έχουμε λειτουργικά προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Σχοινά, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την πραγματικότητα όσον αφορά την ανάπλαση του κέντρου. Και το ερώτημα που έθεσα στον κύριο Καπετανάκη ήταν πολύ συγκεκριμένο, επειδή η ίδια η πλειοψηφούσα παράταξη μιλούσε με βεβαιότητα ότι το έργο αυτό θα είχε ολοκληρωθεί. Να το δούμε από όλες τις πλευρές το θέμα. Καταρχήν, η συγκεκριμένη ανάπλαση έχει μια ιστορία. Ξεκίνησε με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη και τη μελέτη ανάπλασης της παλιάς πόλης, η οποία είχε εγκριθεί από παλιά. Uh-huh. Ήρθε η σημερινή δημοτική αρχή, δημοπράτησε ένα έργο το οποίο βρήκε σχεδόν έτοιμο, κάνοντας κάποιες αλλαγές. Μπαίνουμε τώρα μετά στη διαδικασία υλοποίησης αυτού του έργου. Εκεί τα πάντα πήγανε στραβά. Τα πάντα πήγανε στραβά. Και για να λέμε σήμερα μάλιστα ότι έχει παραδοθεί, και να λέει ο κύριος Καπετανάκης ότι έχει παραδοθεί όλη η καλοκαιρινού και η δικαιοσύνη, είναι και οι δύο πλατείες που δεν έχουν. Μην τα βάζουμε όλα, είναι και η στήλη φωτισμού. Μα είναι, καταρχήν, κύριε Σχοινά, εγώ χρησιμοποίησα ακριβώς την άποψη του κυρίου Αναστασάκη πριν από μερικές ημέρες, τον 1984, ότι το έργο είναι μισοτελειωμένο, σε ποσοστό περίπου 50%. Το έργο είναι, δεν πολύ είναι κάτι λιγότερο που τελειωμένο. Προέκυψε διαφορετικά. Δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο το έργο. Mm-hmm. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο για τις αλλαγές. Να δεχτούμε ότι γίνανε πάρα πολλά αυτά τα χρόνια. Άλλαξε η νομοθεσία πολλές φορές. Δεν είναι τόσο απλό να το λέμε και να πιστεύουμε ότι μπορεί να προχωράνε όλες οι διαδικασίες και να ακολουθούνται όλα τα χρονοδιαγράμματα αλλάζοντας η νομοθεσία. Άλλο αυτό και άλλο ο τρόπος που αντιμετωπίζει το ίδιο το έργο η Δημοτική Αρχή. Σήμερα λοιπόν έρχεται και μας λέει: σας παραδώσαμε αυτό το έργο και κάνει μια εικονική διαβούλευση, λέγοντας τι το θέλετε να το κάνετε αυτό το έργο και τι να κάνουμε με το έργο, το υπόλοιπο το έργο που δεν έχει παραδοθεί. Δηλαδή σήμερα θα καθίσουμε να το συζητήσουμε. Ποια είναι η πρότασή της, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε πού πάει και τι θέλει να παραδώσει. Δηλαδή, σήμερα λέει ο Δήμαρχος ότι δεν θέλουμε αυτοκίνητα στο κέντρο. Uh-huh. Άρα τότε γιατί το κατασκευάσαμε έτσι, αν δεν θέλαμε αυτοκίνητα στο κέντρο. Άρα θεωρείτε ότι έγινε με μια σχετική προχειρότητα και με στόχο να χρησιμοποιηθεί. Γενικά είναι σημαία, ο τρόπος της Δημοτικής Αρχής αυτής. Παράλληλα, συγκεκριμένες μελέτες τις τροποποίησε. Δεν θα διαφωνήσουμε. Είναι ο τρόπος που τα βλέπει τα πράγματα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπόρεσε να τα προχωρήσει. Δεν μπόρεσε όχι μόνο να τα προχωρήσει, αλλά ούτε και να ξέρει τι θα παραδώσει. Μάλιστα. Έστω στον εαυτό της, αν είναι αυτή μετά. Λοιπόν, θα βάλετε μια άνω τελεία, γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε. Ψηφίζω Κρήτη. Επιστρέψαμε. Είναι 11 ακριβώς εδώ, ζωντανά στην Κρήτη TV. Συζητάμε με υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τον Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε ανοίξει το κομμάτι της ανάπλασης και της καθημερινότητας αρχικά στο ιστορικό κέντρο. Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο κύριος Σχοινάς. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ασαριωτάκη. Θέλω λίγο να σταθούμε και να σχολιάσετε. Έχω ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή τις απόψεις και του κυρίου Λιγερού, αλλά και πολλών υποψηφίων και φίλων του συνδυασμού όσον αφορά την ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο. Θα ήθελα λίγο να το γενικεύσουμε, γιατί νομίζω ότι βεβαίως δεν έχει αξία να μένουμε σε ένα συγκεκριμένο έργο. Ξεκίνησα με την ανάπλαση, βεβαίως, ναι. Και μπορούμε να το ανοίξουμε για να προλάβουμε να το γενικεύσουμε όταν λέω να δούμε πια τι είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Διότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη είναι ολοκλήρωτα. Δηλαδή ολοκληρωμένο έργο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Αναφέρομαι στα
γνωστά έργα στην περιοχή του κέντρου. Αναφέρομαι στο Καπιτανάκι, αναφέρομαι στην Είδης, αναφέρομαι στον κόλπο του Δερματά, αναφέρομαι στο Πολιτιστικό. Δεν αναφέρομαι σε άλλα έργα που προφανώς έχουν τελειώσει. Και ωστόσο αναφέρεται το Καπιτανάκι, γιατί ήδη τηλεθεατές έχουν στείλει τα μηνύματά τους για το συγκεκριμένο θέμα. Θα σας πω λίγο. Τι λέω τώρα όταν λέμε το γενικεύσουμε. Να δούμε λίγο με ποιες συνθήκες πρέπει, κατά τη δική μας άποψη, να ξεκινάει και να ολοκληρώνεται ένα έργο. Για να μην παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα. Γιατί παρατηρούμε ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Δεν είναι ούτε της σημερινής μόνο δημοτικής αρχής, είναι και της προηγούμενης. Κατά τη δική μας άποψη, θα πρέπει να πληρούνται τρεις όροι για να ξεκινήσει ένα έργο. Είτε μικρό είτε μεγάλο. Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη εφαρμογής ελεγμένη, να έχει καθοριστεί ακριβώς η διαδικασία αδειοδότησης. Όλα αυτά να είναι γνωστά εξ αρχής. Ένα. Δεύτερον, να έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα για την κατασκευή του. Και τρίτον, να υπάρχει προσωπικό για την επίβλεψη του έργου. Επαρκές προσωπικό για την επίβλεψη του έργου. Αν τηρούνται αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, η πιθανότητα να συμβούν, να έχουμε προβλήματα κατά την ολοκλήρωση του έργου, είναι μικρές. Εδώ, όμως, βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να επαναλαμβάνεται. Αντιλαμβάνομαι ότι μια νέα δημοτική αρχή, όταν ξεκινάει και θέλει, έχει διάθεση να παρουσιάσει έργο, μπαίνει σε μια διαδικασία πολύ γρήγορης παράδοσης για να δείξει, να λειτουργήσει επικοινωνιακά. Να τελειώσει γρήγορα η τάδε μελέτη χωρίς απαραίτητα να είναι ολοκληρωμένη. Θα γίνουν λάθη εκεί. Τα λάθη αυτά θα εμφανιστούν στην κατασκευή. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο, τα οποία εμφανίζονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό θα το δούμε. Στο πολιτιστικό, στην πρώτη φάση, η πιο κλασική περίπτωση, όπου έχουμε κιόλας την απένταξη 12 εκατομμύρια και τώρα το τελευταίο με 1.800 με το ΦΠΑ. Αυτά είναι αποτελέσματα διαχείρισης. Δεν είναι αποτελέσματα γιατί κάποιος κακός έκανε κάτι, κάποιος κακός άνθρωπος αποφάσισε να απεντάξει στο πολιτιστικό. Είναι θέμα διαχείρισης του έργου. Αυτό λοιπόν που πάσχουν όλα αυτά τα έργα είναι στο θέμα της διαχείρισής τους. Και σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή. Και σε αυτό θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα από την αρχή του έργου. Ας καθυστερήσει δηλαδή ένα έργο να ξεκινήσει, να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές τις διαδικασίες που απαιτούνται και να ξεκινήσει να ολοκληρωθεί άμεσα και γρήγορα. Αυτή ακριβώς είναι και η διαφορά, νομίζω, που θέλουμε εμείς να δείξουμε σε σχέση με τουλάχιστον τις δύο άλλες παρατάξεις. Έτσι. Κύριε Ξυλούρη, στην πρώτη σας τοποθέτηση αναφερθήκατε και στο κομμάτι της κολλησιεργίας, της καθυστέρησης των έργων, στο γενικότερο σύνολο των θεμάτων που θίξατε και αγγίξατε. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Έχει καλαμπούρι όταν οι εκπρόσωποι των δυνάμεων που έχουν κυβερνήσει τσακώνουν ποιος έκανε πιο πολύ, πιο λίγο. Μα αυτοί είναι δημαρχοί, αυτοί τα κάνουν. Και φανταστείτε ότι όλα να μην ήταν. Λέμε τώρα εμείς ότι τα έργα δείχνουν, είναι η ταυτότητά τους. Εδώ να σας πω κάτι, επειδή δεν είσαι μηχανικός, αυτά τα έργα είναι της πλάκας, θα μου επιτραπεί η έκφραση. Και είναι ανίκανοι να κάνουν ακόμα και αυτά τα έργα. Αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία, αν τα κάνουν σε κανένα ιδιότητα, τους έχει πετάξει από το παράθυρο. Αυτοί πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία. Ας πάνε σε ένα επιχειρηματία να του πούνε για 800 τετραγωνικά μέτρα πλακίδια στην Είδης ότι θέλουν 16 μήνες. Θεωρείτε δηλαδή ότι το έργο της ανάπλασης είναι ένα υπερεκτιμημένο έργο που πλασάρεται με αυτόν τον τρόπο. Εκτός που είναι αυτό, εμείς λέμε ένα άλλο πράγμα. Πλασάρεται με αυτόν τον τρόπο για να γοητεύσει, ας πούμε, τα μάτια των δημοτών. Γιατί λίγο το έχετε όταν τα γενιάσουν τώρα σε εκλογές στην Είδης και να κάνουμε και ωραίες βόλτες με τα σκυλάκια μας. Το θέμα για μας είναι το όταν γίνεται ένα έργο, για ποιον είναι και πόσους παράδες κοστίζει. Διότι όταν κάνετε με ένα έργο και το πληρώνουμε μετά τα τρισέγγωνά μας, να πάει στο καλό και το έργο. Παραδείγματος χάρη. Τι λέμε τώρα εδώ. Τόλμησε να μιλήσετε για το πολιτιστικό κέντρο. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν γίνει στην Νότια Ευρώπη και τολμάνε να μιλάνε, μιλάμε για απίστευτα πράγματα δηλαδή. 30 χρόνια τώρα τρώνε, δεν ξέρω, πάθουνε ζάχαρο στο τέλος δηλαδή. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας. Μέχρι και οι ελεγκτές των δημοσίων έργων έχουν κάνει περισσότερες παρατηρήσεις από τα λιώφυτα που έχει να πούμε η Μεσαριά. Και δεν μιλάει κανένας. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η πρώτη φάση. Κάνουν τη δεύτερη. Έχει πάει 60 εκατομμύρια το έργο. Κινδυνεύει να πενταχτούν άλλα 12 και ρωτάμε το εξής. Καλό είναι, ρε παιδιά, να ακούσουμε και την Τόσκα, μια που είναι και πολύ. Τους αρέσει η κλασική μουσική, αλλά πόσο πάει τελικά το μαλλί,
Πόσο κοστίζει αυτό το έργο? Θα μπορέσει ο άνεργος των 400 ευρώ, των ευρώ να απολαύσει την Τόσκα ή την Άιντα? Να έχει το λιμπρέτο, βέβαια, στα ιταλικά, για να το καταλαβαίνουμε καλά. Γιατί φέρνουμε και μαέστρους διεθνούς φήμης. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα είναι ότι πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα και εγώ προκαλώ το δήμαρχο να πάει να πιει νερό από τα ντεπόζιτα. Ας πάει να πιει νερό, αλλά για αμέσως να πάει στο νοσοκομείο. Όμως ο πολίτης, ο Ηρακλειώτης που κάνει τον ντους ή που πλένει τα δόντια του, ας πάει να δει το ντεπόζιτο τι έχει μέσα. Και ρωτάω, τόσα χρόνια, τόσους παράδες που έχουν πάρει από το φορολογούμενο του Ηρακλείου, πού πάνε? Πάνε στα έργα βιτρίνες, θέλουμε να κάνουμε μολ στο Center of Ηράκλειον και να το παίζουμε για τον τουρισμό. Δεν κατάλαβα δηλαδή, μόνο για τον τουρίστα είμαστε. Εμείς τι κάνουμε εδώ δηλαδή? Οι γειτονιές έχουν έργα. Πού είδατε εσείς τα έργα και πόσο κοστίζουν? Για να μην πάμε τώρα και παραπέρα που έχουμε κάθε μέρα ένα νεκρό στους δρόμους. Γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό για τα έργα. Και είναι ντροπή όταν κάποιοι μιλάνε και λένε για έργα υποδομής. Ας μας δείξετε ρε παιδιά ένα έργο υποδομής στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πόλη του Ηρακλείου, που το απολαμβάνει ο Ηρακλειώτης φτηνά. Και θα σας πω παράδειγμα από τι κάνουν κομμουνιστές δήμαρχοι που είναι σε άλλα μέρη. Μειώσανε και πληρώνουν για παράδειγμα 2 ευρώ το μήνα στο κολλημητήριο. Εδώ θέλει 25. Μειώσανε τα τάγιστρα των παιδιών στους υπερφωνηπιακούς σταθμούς. Μειώσανε τα υποχρεωτικά πάρκινγκ, πληρώνουν, είναι δωρεάν. Εδώ γιατί δεν τα κάνουμε? Και μου βάζουν και βόλτιτος και τσακώνουν τα γίνει 7 εκατοστά ή 8. Και ρωτώ, δεν θα μπορούσε ο Δήμος Ηρακλείου να έχει με τεχνική υπηρεσία να στρώσει 10 και βόλτιτος? Χαρά στο έργο, ρε παιδιά. Στο 2020 είμαστε. Και φτάνουμε στο σημείο και εκεί να μπαίνει ο εργολάβος και να τον βγάζουν και έκπτωτο, παρακαλώ. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια τραγωδία άνευ προηγουμένου. Και πρέπει ο ηρακλειώτικος λαός να τους γυρίσει την πλάτη και να τους τιμωρήσει. Διότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Τώρα δηλαδή βγαίνει ο κύριος Κουράκης, θα βγει. Τόσα χρόνια τι έκανε? Θα βγει τώρα να τα κάνει? Επειδή τον στηρίζει η Νέα Δημοκρατία? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Από πού μέχρι πού? Εμείς τι λέμε? Τα πράγματα είναι απλά. Και τα έργα να γίνονται, αλλά να είναι φτηνά και να τα απολαμβάνει αυτός που τα πληρώνει. Διότι ο ηρακλειώτικος λαός που τα πληρώνει τα έργα, πείτε μου σας παρακαλώ, τι απολαμβάνει από τις υποδομές που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι προηγούμενοι δημάρχοι μέχρι τώρα? Τίποτα. Και ξέρετε γιατί? Διότι ο προσανατολισμός του δεν είναι κακοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι. Ο προσανατολισμός τους όμως είναι να εξυπηρετούν συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κλείνω με το εξής. Όταν μιλάνε για παράδειγμα τον τουρισμό, λένε να κάνουμε, ας πούμε, το αεροδρόμιο για τους τουρίστες. Γιατί ρε παιδιά, εμείς λέει τι είμαστε? Ξυγκόκολλοι είμαστε? Δεν κατάλαβα. Εμείς θέλουμε ένα αεροδρόμιο να είναι για μας, να το απολαμβάνουμε, να είναι σύγχρονο, φτηνό, να είναι ασφαλές και όχι μόνο για τον τουρισμό. Θέλουμε το δρόμο, παραδείγματος χάρη, πάει για Χερσόνησο, μας δώσανε συγχαρητήρια οι τουρίστες. Οι Έλληνες δηλαδή, που τον έχουμε πληρώσει τόσο πολύ. Και με αίμα, παρακαλώ. Αυτή είναι η διαφορά, η ουσία που έχουμε εμείς με τις άλλες παρατάξεις. Εντάξει, γι' αυτό. Έμα έχει χυθεί και από τους τουρίστες στο συγκεκριμένο δρόμο. Γιατί τι φταίνει οι άνθρωποι? Εγώ λέω τώρα ότι ας μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι, ότι αυτά τα έργα που είναι πραγματικά έργα βιτρίνες, τα πληρώνουν πανάκριβα, θα πρέπει να πάψουν να μας κοροϊδεύουν τουλάχιστον οι εκπρόσωποι των κυρίων δημάρχων μέχρι τώρα. Κυρία Καμνάκη, το πιστεύετε κι εσείς αυτό, ότι είναι ένα υπερεκτιμημένο έργο και ένα έργο που θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί και πραγματικά να το χαίρεται το Ηράκλειο ολοκληρωμένο? Προσωπικά και εκ μέρους της παράταξης, κανείς μας δεν πιστεύει ότι είναι υπερεκτιμημένο. Χρειάζεται. Και βεβαίως κανείς δεν λέει όχι σε μια ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο. Όλοι, να το ξεκαθαρίσουμε. Όλοι χρειαζόμαστε την ανάπλαση. Νομίζω δεν υπάρχει Ηράκλειος που να θέλει ανάπλαση. Όχι μόνο στο ιστορικό κέντρο, έτσι, και στο λιμάνι μας και στην Αλικαρνασσό μας και στην Αγιαδριάδα μας και όλο αυτό. Εγώ θα το πάω κάπου αλλού λιγάκι. Εγώ θα ήθελα να ξέρω, όλοι αυτοί οι καταστηματάρχες που είναι σε όλο αυτό το κέντρο της πόλης και που έχουν υποφέρει, έχουν ειδοποιηθεί πριν? Έχουν ειδοποιηθεί ότι το έργο θα κρατήσει από τότε μέχρι τότε? Οι άνθρωποι έχουν έξοδα, έχουν επιταγές που τρέχουν, έχουν οικογένειες να ζήσουν. Ωραία, όταν ένα έργο λοιπόν φεύγει από την προθεσμία παράδοσης, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν και υποφέρουν όμως, έτσι. Θα σας φέρω παράδειγμα, την Εθνομαρτύρων. Ο δρόμος τον Φεβρουάριο κάπου εκεί αρχές στρώθηκε. Πολύ ωραία, το θαυμάσαμε όλοι, με τα φρεάτρια κλειστά. Ναι, μεν φτιάξαμε φρεάτρια, αλλά τα φρεάτρια ήταν κλειστά, με πίσα κλειστά. 2 μέρες μετά ήρθαν οι μηχανικοί, σπάγανε να βάλουν τα φρεάτρια. Βάλαν και τσιμέντο, απλό, τα φτιάξαμε. Στις 15 μέρες ξαναήρθανε, ξανασπάσανε, ξανά κάτι δεν πήγαινε καλά, το ξαναφτιάξανε. Μην τα απολογούμε, έχει περάσει τουλάχιστον 4 φορές η συγκεκριμένη εταιρεία που έχει αναλάβει
την Εθνομαρτύρων για να πάμε και λίγο μακρότερα από το κέντρο. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, δεν μιλάμε μόνο για το κέντρο, μιλάμε γενικά. Οι πολίτες είναι από όλη την περιφέρεια του Ηρακλείου και κατεβαίνουν στο κέντρο να απολαύσουν και το κέντρο. Αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα και στις περιοχές τους. Γιατί όλο αυτό το χρονοβόρο την περιοχή την έχει πραγματικά πάει πάρα πολύ πίσω. Θεωρείτε ότι οι συνοικίες είναι πολύ πίσω σε σχέση με το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου? Όχι μόνο. Αλλά να σταθούμε και στην ενδοχώρα. Γιατί ο Μητροπολιτικός Δήμος του Ηρακλείου έχει και πρώην δήμους. Στο κομμάτι της ταλαιπωρίας, είτε είναι των χωριών, είτε είναι του οδικού τους δικτύου, είτε είναι του κέντρου, είτε είναι γενικά μιλάμε για... Στα έργα υπάρχει σωστή μελέτη, επιβλέπει κάποιος? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος επέβλεπε αυτό το έργο και καταλήξαμε σε αυτό το σημείο. Για μένα είναι αδιανόητο. Δεν το δέχεται ο πολίτης αυτό και μιλάω για τον απλό πολίτη. Βγείτε έξω και ρωτήστε τους. Είναι απίστευτη η ταλαιπωρία του. Φανταστείτε ένα δρόμο και να υπάρχουν δίχτυα και να πηγαίνεις κάπως ζιγζάκ και να κυκλοφορήσεις. Αντιστοίχως είναι και το κέντρο. Το κέντρο, την ανάπλαση, τι θέλουμε? Θέλουμε να φανούν τα μνημεία μας, ο πολιτισμός μας. Θέλουμε ο τουρίστας να έρχεται και να δείχνει τα μνημεία και όχι τα σκουπίδια που είναι στη γωνία. Mm-hmm. Όχι να φωτογραφίζει τη λότζια και από κάτω σακούλες σκουπιδιών. Πρέπει όλο αυτό να μαζευτεί. Μάλιστα. Ναι, βοηθάει. Θέλουμε καλύτερη οργάνωση, πιστεύω. Κύριε Χρονάκη, πιστεύετε ότι η οργάνωση είναι αυτή που ουσιαστικά και η λάθος διαχείριση όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα έχει δημιουργήσει αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση σε πολλά έργα? Εγώ θέλω να ξεκινήσω με το εξής, ότι θα ήμουν χαρούμενος σαν Δημότης Ηρακλείου αυτή την κουβέντα για τα έργα να την κάναμε στη δεύτερη χρονιά της θητείας του κ. Λαμπρινού, στην τρίτη χρονιά, στην τέταρτη. Καθόμαστε εδώ και κουβεντιάζουμε ένα χρόνο πριν τις εκλογές, έχει γίνει το Ηράκλειο εργοτάξιο. Όλοι καταλαβαίνουμε και βλέπουμε το λόγο που γίνονται όλα αυτά. Ο Δήμος Ηρακλείου ήταν σαν ένα θεριό που κοιμόταν και ξαφνικά ξύπνησε μέσα σε 6 μήνες και προσπαθούμε να τα φτιάξουμε όλα. Όλα αυτά λοιπόν, το βάζω πιο πολύ θέμα πολιτικό. Όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής και για να δείξουμε ότι κάνουμε για έργα βιτρίνας. Όχι ότι δεν είναι αξιόλογα τα έργα που γίνονται, mm-hmm. εννοείται, αλλά καταλαβαίνετε, βάζω ένα χρονοδιάγραμμα, αυτό πρέπει να έχει γίνει πολύ πριν, να κουβεντιάζουν για τα έργα αυτά πολύ πριν, όχι τώρα πριν τις εκλογές. Πολύ σωστά είπε ο Κωστής για το πολιτιστικό κέντρο. Ακούγαμε προεκλογικά το 2014 την παράταξη του Λαμπρινού, φαραωνικές καταστάσεις, το ένα, το άλλο. Τώρα μια χαρά κόψαμε την κορδέλα, κάναμε τα εγγένεια, κάναμε και εκδηλώσεις και όλα βαίνουν καλώς. Και πραγματικά ποιοι μπορούν να το απολαύσουν αυτό το έργο? Καθόλου μικρό το έργο. Χρειάζεται για το Ηράκλειο. Διαφωνώ με τον Κωστή εγώ και χρειαζόμαστε αρχικά για το Ηράκλειο. Γιατί πραγματικά το Ηράκλειο πρέπει να εκπέμπει φως, να εκπέμπει πολιτισμό. Αλλά δεν μπορεί όμως να αναθεματίζουμε κάποια έργα και τώρα και να τα βλέπουμε όλα και να είναι όλα καλά. Δεν θέλουμε λοιπόν το Ηράκλειο να είναι ο τερματικός σταθμός κάποιων πολιτικών, κάποιων ανθρώπων. Εμείς θέλουμε, της πολιτικής του καριέρας εννοώ, εμείς θέλουμε το Ηράκλειο να εκπέμπει φως, να εκπέμπει πολιτισμό και τα έργα, όποια έργα και αν γίνονται, να γίνονται αμέσως την επόμενη μέρα. Και όπως είπατε πολύ σωστά για την περιφέρεια. Τι να πω τώρα, να αρχίσουμε να λέμε τι θα μου πει εμένα ο κάτοικος που μένει στο Ρουκάνι, τι να μου πει ο κάτοικος που μένει στο Πενταμόδι, τι να μου πει ο κάτοικος που μένει στα Σταυράκια. Νομίζω ότι όλοι κάνουμε περιοδίες σε αυτά τα χωριά και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο πολιτιστικό, κύριε. Θα ανακατέψω λίγο την τράπουλα και θα έρθω σε εσάς, κύριε Ξυλούρη, για να αλλάξουμε λίγο τη σειρά και να μην είναι πάντοτε δεδομένη. Είναι ένα έργο που πραγματικά, και εγώ θα συμφωνήσω ως δημοσιογράφος, χρειαζόταν και χρειάζεται το Ηράκλειο. Κάθε πόλη που ξεπερνά τις 200.000, αν θέλει να είναι σημείο αναφοράς πολιτισμού, μπορεί να έχει αυτό το έργο. Βεβαίως και συμφωνώ ότι αυτό το έργο πρέπει να είναι παραδομένο σε όλους τους πολίτες, να μπορούν να το απολαύσουν όλοι οι πολίτες, να δοθεί στην κοινωνία και να έχει και μια παράπλευρη έτσι δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν είδαμε ότι υπήρξαν εγγένεια, την ίδια ώρα πρέπει να αντικατασταθούν τα καθίσματα, πρέπει να γίνουν δοκιμές για να δούμε τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου και όλη αυτή η χρονοβόρα διαδικασία που έχει προηγηθεί, για να μην κουράσω, δεν θα την επαναλάβω. Θέλω το δικό σας σχόλιο και τις τοποθετήσεις όλων. Λοιπόν, ακούστε, δεν κατάλαβα τώρα αυτό. Αν κάποιοι επιμέναν να γίνει το πολιτιστικό κέντρο, ήταν οι κομμουνιστές, οι αριστεροί. Mm-hmm. Άσχετα πως ξεφτυλίσαν και τη λέξη αυτή τώρα. Η κακοήθηση μετάσταση του Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεφτυλίσει ακόμα και αυτή την έννοια. Κακοήθηση μετάσταση.
Εμείς για το πολιτιστικό κέντρο όχι μόνο το θέλαμε, το απαιτούμε, όπως απαιτούμε σχολεία, νοσοκομεία, mm-hmm. παιδεία και όχι αίθουσες που βρίνουμε παρκάρα με τα κοπέλια. Τι λέγαμε λοιπόν για το πολιτιστικό κέντρο? Άρχισε πριν 30 χρόνια τόσο. Εμείς καταγγέλαμε, καταγγέλουμε και θα καταγγέλουμε μέχρι να μπορούμε τις παρανομίες, τις ασφαλίες, τις ατιμίες, τις κλεψιές, τις κακοτεχνίες, όλα αυτά που κάνουν, τα οποία τα καταγγέλναμε ανοιχτά. Ήμουνα στην Επιτροπή, είχα την τιμή να είμαι στην Επιτροπή Παρακολούθησης πάνω από 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε με πολλούς γνωστούς Ηρακλειώτες. Καταγγέλναμε, δεν μας δίνουν ποτέ σημασία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ρωτώ. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο σε έχει για να τον ενημερώνεις και του λες ότι εδώ σε κλέβουνε. Δεν γίνεται το έργο. Παρ' όλα αυτά και ο κύριος Κουράκης και ο κύριος Λαμπρίνος το ίδιο παραμύθι. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να παρατηθούμε από, σαν Εγώ Επιτροπή Παρακολούθησης. Το έργο σήμερα, ναι. Στις 15 Μαΐου του 2019 είναι ολοκληρωμένο. Όχι μόνο δεν είναι ολοκληρωμένο, αλλά εγώ δεν ξέρω και πόσο θα κοστίσει. Εκτός του γεγονότος ότι εκκρεμούν τα 12 εκατομμύρια που έχουν απενταχθεί, έχει πάει τώρα πάνω από 60 εκατομμύρια. Μα ξέρετε τι σημαίνει 60 εκατομμύρια ευρώ? Όταν μιλάμε για μισθούς των 400 ευρώ, μιλάμε για απίστευτα ποσά και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί η δεύτερη και τι τελικά θα μας βγει. Και το χειρότερο, να σας πω κάτι, το λέγαμε από την αρχή. Σε ποιον τελικά θα ανήκει αυτό το πράγμα? Μήπως έχει την κατάληξη που έχουν τα άλλα έργα που κάνουμε τώρα για να μπει στο Παγκρίτιο πρέπει να πληρώσεις? Μήπως θα πάρει ο κάποιος επιχειρηματίας και για να μπει μέσα πρέπει το πρωτοβόλι σου να είναι πιο μεγάλο, να μην πω από τι? Εμείς τώρα τι λέμε? Ότι όχι μόνο θέλουμε, απαιτούμε όλα εκείνα τα έργα τα οποία θα καλυτερεύουν τη ζωή του κακομοίρη, του Ηρακλειώτη, του πολίτη, που σαν να μην έχει την κυβέρνηση που φτάνει από το ξύλο που τρώει, έχουμε και το άλλο δήμαρχο εδώ πέρα να μας εκουπανίζει για αυτούς περισσότερο. Ποιος είπε ότι δεν θέλουμε εμείς πολιτιστικό κέντρο? Εμείς απαιτούμε. Όπως απαιτούμε τα σχολεία μας να είναι σχολεία, όχι κούμι, που να μην έχει αντισεισμική προστασία, να μην έχει αντισεισμική θωράκιση, να μην έχει αντιπυρική προστασία. Και ρωτάω εγώ το εξής. Αν αύριο το πρωί, όμοι γέννητο, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών γεγονότων που μιλάνε για έργα. Αν πάρει φωτιά το κέντρο του Ηρακλείου, υπόθεση, σεισμός, έχουμε όλο, τεράστια ποσότητα εκπλήρεται σεισμικής ενέργειας, αν έχουμε ένα σεισμό, τι έχει κάνει ο Δήμος παράδειγμα για αυτό το θέμα? Μην δώσεις αυτό γιατί θα πάμε να το συζητήσουμε. Έβαλα αυτό για να ολοκληρώσω. Εμείς στο πολιτιστικό κέντρο θα συνεχίσουμε, θα καταγγέλνουμε τις ατασταλίες αυτές, απαιτούμε την παρέμβαση ακόμα και της δικαιοσύνης να πάρει υπόψη του τις καταγγελίες των ελεκτών δημοσίας διοίκησης που είναι σοβαρότατοι και άνθρωποι επιστήμονες από το ελληνικό δημόσιο και να βάλει τον κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Και να απολογηθεί για αυτά τα οποία έχουν γίνει και επιπλέον απαιτούμε. Επειδή ορισμένοι κύριοι της ΔΕΠΤΑΗ είχαν την αίσθηση ότι ήταν δικό τους το έργο. Το έργο, κύριοι, δεν ανήκει σε καμία δημόσια, σε καμία ανώνυμη εταιρεία. Ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και κατά συνέπεια στους δημότες που το έχουμε χρυσοπληρώσει. Αυτό το λέμε γιατί ακόμα δεν το έχουν πολύ πιστέψει κάποιοι ότι αύριο δεν θα είναι ιδιοκτήτες του πολιτιστικού κέντρου. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κύριε Καπετανάκη. Το σύνολο σχεδόν των, και ο κύριος Ασαργιωτάκης νωρίτερα στην δική του τοποθέτηση και ο κύριος Κυριούς τώρα λένε ότι το έργο, συγκεκριμένο έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλοι θυμόμαστε όλο αυτόν τον μαραθώνιο. Φτάσαμε στο Μάιο του 2019, γίνανε κάποια εγγένεια και την ίδια ώρα βρισκόμαστε μπροστά στην δυσάρεστη θέση και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ να καταγράφουμε θέσεις που πρέπει να αντικατασταθούν, δοκιμές που πρέπει να γίνουν και την ίδια ώρα όμως το συγκεκριμένο έργο από την παρούσα δημοτική αρχή παραδόθηκε και εγγενιάστηκε ως η μεγάλη τομή. Και βεβαίως το πολιτιστικό κέντρο είναι ένα σημείο αναφοράς πολιτισμού για το Ηράκλειο, αλλά όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Καταρχήν να πούμε ότι ο Βασίλης ο Λαμπρινός και η παράταξή μας ποτέ δεν είπε ότι ήταν λάθος ή ότι δεν ήθελε το πολιτιστικό κέντρο. Αλλά το 2014 ήταν ένα έργο το οποίο είχε πάρα πολλά προβλήματα και υπήρχε μια εντελώς λάθος διαχείριση επί πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η κατασκευή γιατί του. Γιατί όμως παραδόθηκε? Γιατί παρουσιάστηκε να μιλήσω ολοκληρωμένο? Θα ρωτάω, ξέρετε γιατί? Όπως και την ανάπλαση του και κέντρου, αλλά όπως και την ανάπλαση του κέντρου, έτσι και το πολιτιστικό κέντρο δεν νομίζω ότι υπάρχει Ηρακλειώτης ή υπάρχει κριτικός που δεν θέλει μια ανάπλαση στο κέντρο του ή ένα σημείο αναφοράς πολιτισμού. Θα σας απαντήσω σε όλα αυτά που λέτε, αλλά αφήστε με να μην με διακόψετε, παρακαλώ. Κάνω ερωτήσεις όπως έχω κάνει τις υπόλοιπες. Ωραία. Λοιπόν, το πολιτιστικό κέντρο λοιπόν το 2014 εμείς το παραλάβαμε. Είχε ξεκινήσει το 2006, είχαν ήδη περάσει 8 χρόνια, υπήρχαν ήδη 22 παρατάσεις προθεσμίας, υπήρχε ήδη η απένταξη του έργου
με τα 12 εκατομμύρια, μία απόφαση η οποία ήταν άμεσα εκτελεστή τότε και έπρεπε η ΔΕΠΤΑ ή τότε να γυρίσει πίσω 12 εκατομμύρια. Υπήρχαν τρία πορίσματα λεκτών δημοσίων έργων με διάφορα θέματα παρατυπιών τα οποία επεσήμανε μέσα και τα οποία όλα αυτά εμείς έπρεπε και να τα διαχειριστούμε. Και από εκεί και ύστερα είχαμε δύο επιλογές. Ή να αφήσουμε το έργο να ρημάξει ή να το χρηματοδοτήσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Σαφέστατα η δεύτερη ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς ήταν καταρχήν να ασκήσουμε όλα τα ένδικα μέσα ούτως ώστε να μπορέσουμε να αμυνθούμε σε ό,τι αφορούσε τα 12 εκατομμύρια, κάτι το οποίο και το κάναμε. Πετύχαμε στην αρχή τα ασφαλιστικά μέτρα ούτως ώστε να μην είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση. Και έγινε και η εκδίκαση πριν από μερικούς μήνες και περιμένουμε την απόφαση. Θεωρούμε ότι και εκεί θα τα έχουμε καταφέρει. Το έργο πότε αναμένεται να είναι ολοκληρωμένο? Θα σας πω, εκεί θα φτάσω. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη φάση του έργου, δημοπρατήθηκε το έργο, είχε κάποια προβλήματα και αυτό, όπως είχε και η είδηση και η καλοκαιρινή το έργο στο κέντρο, όπως είπατε, τα οποία ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε, να τα λύσουμε. Και από εκεί ύστερα να ολοκληρώσουμε το έργο. Το έργο αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένο. Μα κύριε Καπετανάκη, τώρα μισό λεπτό. Θα σας πω. Εγώ σας ρωτάω αυτή τη στιγμή σαν πολίτη. Σας λέω λοιπόν. Θα σας ρωτάω σαν πολίτη. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, μερικές ημέρες πριν τις εκλογές, να παρουσιάζουμε δύο έργα ολοκληρωμένα. Πριν από μερικές ημέρες, ο κύριος Αναστασάκης να ζητάει συγγνώμη στους Ηρακλειώτες για το γεγονός ότι η ανάπλαση είναι στο 50% και σήμερα να παραδέχεστε εσείς ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν είπα τίποτα για αυτό το πράγμα. Δεν με αφήσατε να πω αυτό, αν είναι ολοκληρωμένο ή όχι. Θα ολοκληρώσετε. Βοηθάω με τις ερωτήσεις. Μα βάζετε λόγια που δεν είπα. Δεν έβαλα λόγια. Μου είπατε ότι παραδέχτηκα ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Εγώ σας λέω ότι είναι ολοκληρωμένο. Άρα το έργο έχει τελειώσει. Αν με αφήσετε, θα σας εξηγήσω τι θέλω να πω. Τα καθίσματα δεν πρέπει να αντικατασταθούν, δεν πρέπει να γίνουν επιπλέον δοκιμές. Θα σας πω για αυτά, μα δεν με αφήσατε. Μην με διακόπτετε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας λέω. Συζήτηση συντονίζω και κάνω. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι το έργο είναι ολοκληρωμένο, έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμούν είναι κάποιες εργασίες οι οποίες γίνονται στη σκηνή. Μάλιστα. Έτσι. Και κάποιες δοκιμές οι οποίες είναι υποχρεωτικές προκειμένου να δούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά, που λειτουργούν σωστά. Και είναι μια τυπική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τα καθίσματα τώρα, ναι, υπάρχει πρόβλημα, κυρίως στον εξώστη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διορθώσουμε. Είναι ένα λάθος της μελέτης. Πρέπει να αντικατασταθούν. Αυτό θα το δει η τεχνική υπηρεσία και οι μελετητές του έργου. Ίσως να χρειαστεί ακόμα και να αντικατασταθούν, ίσως και όχι. Αλλά αυτό είναι άρα ένα θέμα το έργο, οποίο προέκυψε. Κύριε Καπετανάκη, δεν είναι ολοκληρωμένο. Είναι ολοκληρωμένο, ναι. Έχουν γίνει μέσα από το έργο. Όχι, δεν είναι θέμα κοντών. Είναι θέμα ότι έχουμε ένα έργο ολοκληρωμένο με ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Δεν υπάρχουν έργα χωρίς προβλήματα. Το θέμα είναι αν μπορούμε να τα λύνουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, και εδώ, σε ό,τι αφορά το θέμα των καθισμάτων, ήταν από την προηγούμενη φάση του έργου, διότι είχαν πέσει τα μπετά από τότε, ήταν οι κλίμακες του πολιτιστικού και των αιθουσών έτσι όπως ήταν, και ήταν από πριν προκαθορισμένη θέση. Αυτό όμως, εσείς ως εποπτεύουσα αρχή, πλειοψηφούσα παράταξη, η δημοτική αρχή που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ακριβώς θέμα, δεν θα έπρεπε να το έχει εντοπίσει? Και αν το έχει εντοπίσει, πόσο δύσκολο είναι να πει ότι το έργο έχει κάποια κενά που πρέπει να ολοκληρωθούν? Μα το είπαμε αυτό και για τα καθίσματα το είπαμε, ότι είναι μια κακή περίπτωση που πρέπει να διορθώσουμε. Από την πρώτη στιγμή το είπαμε, δεν τα αρνηθήκαμε ποτέ αυτό. Μη μου θυμώσετε, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Να πάτε σε διαφημίσεις. Για να ολοκληρώσετε εσείς, πάμε σε διαφημίσεις. 11:30 ζωντανά στην Crete TV, εκπομπή Ψηφίζω Crete. Έχουμε ανοίξει το διάλογο για τον Δήμο Ηρακλείου με υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που φιλοξενούμε εδώ στο πλατό της εκπομπής. Σας δίνω το λόγο, κύριε Καπετανάκη, για να ολοκληρώσετε με σημείο αναφορά στο ερώτημα για το πολιτιστικό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς λοιπόν παραλάβαμε το 2014 ένα έργο με τα προβλήματα τα οποία ανέφερα πριν και το έργο αυτό καταφέραμε να το διαχειριστούμε, καταφέραμε να θεραπεύσουμε αυτά που μπορούσαμε να θεραπεύσουμε σε ό,τι αφορούσε τα πορίσματα των επιθεωρητών και ούτως ώστε να εκλείψουν ως παρατυπίες ή οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί ύστερα το θέμα το έχει πάρει ο εισαγγελέας. Και αυτοί είναι αρμόδιοι να πούνε αν έχει γίνει κάτι παράνομο ή όχι, δεν είμαστε εμείς να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα, ολοκληρώσαμε τη δεύτερη φάση του έργου. Ναι, υπάρχει το πρόβλημα με τα καθίσματα αυτά, το οποίο όμως είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί και θα λυθεί. Αλλά από εκεί και ύστερα, ταυτόχρονα, από το 2016, προχωρήσαμε στο στρατηγικό σχεδιασμό, μια μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, την οποία ακολουθούμε. Προσλάβαμε
ως καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, και αυτή ήταν μια απόφαση που νομίζω ότι χαίρει της αποδοχής όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στις εκλογές. Και από εκεί και ύστερα προχωράμε στον σχεδιασμό της πρώτης καλλιτεχνικής περίοδου από το Σεπτέμβριο, ούτως ώστε να μην μείνει ούτε μία μέρα κλειστό. Έχουμε βαρεθεί στην Ελλάδα να βλέπουμε έργα να ολοκληρώνονται και να μένουν να ρημάζουν, διότι δεν υπάρχει σχέδιο. Mm-hmm. Το σχέδιο υπήρχε, εφαρμόζεται τώρα. Έτσι, και το πολιτιστικό από το Σεπτέμβριο θα έχει κανονικά την πρώτη του καλλιτεχνική σεζόν. Αυτό είναι ένα επίτευγμα το οποίο έγινε μέσα από τεράστιες δυσκολίες και θεωρώ ότι αυτό είναι που θα προσφέρει στον Ηρακλειώτη. Και σε ό,τι αφορά το αν θα είναι προσβάσιμο σε χαμηλές οικονομικά ομάδες του Ηρακλείου, σε χαμηλούς οικονομικά πολίτες, αυτό λέω ναι. Διότι θα υπάρχει μια διαβάθμιση και σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια και σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να απολαύσουν το πολιτιστικό προϊόν το οποίο αυτό προσφέρει. Κύριε Σχοινά, έρχομαι σε εσάς για το συγκεκριμένο θέμα. Το σχόλιο σας για το έργο του πολιτιστικού. Το έργο του πολιτιστικού, όπως και όλα τα έργα τα οποία είναι μεγαλύτερης από τοπικής εμβέλειας, έχουν διαφορετικού είδους προβλήματα. Όντως, παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα στην αρχή, στην κατασκευή. Όχι 30 χρόνια που λέει ο κύριος Ξυλούρης, όπως είπε και ο κύριος Καπετανάκης, ξεκίνησε πριν από 12-13 χρόνια, το παραλάβανε, προχώρησε, είχε προβλήματα το έργο. Uh-huh. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε, είναι λογικό. Τα βλέπουμε, μόνο οι παρατάσεις που πήρε για την ολοκλήρωσή του δείχνουν ότι υπήρχε. Yeah. Μόνο yeah. αυτό. Δεν θα πούμε ότι δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ούτε θα πούμε ότι δεν έχουν γίνει έλεγχοι από το ελεγκτικό συνέδριο ή ότι δεν μπήκανε πρόστιμα τα οποία όμως έχουν στην πράξη δεν ισχύουν. Γιατί το ελεγκτικό συνέδριο δικαίωσε το Δήμο Ηρακλείου. Ακόμα δεν είναι. Ναι, αλλά η πρώτη απόφαση ήταν δικαίωση για τα 12 εκατομμύρια. Να μην λέμε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, το πολιτιστικό, όπως και όλα τα άλλα έργα τα οποία έχουν γίνει στο Ηράκλειο, είναι τεράστιο πολιτικό και πολιτιστικό και ποιοτικό κεφάλαιο για τα άτομα, όχι μόνο για τους Ηρακλειώτες, όχι μόνο για τους κριτικούς, αλλά για όλο τον κόσμο και έξω από εμάς, όχι μόνο για τους τουρίστες, για όλους μας. Καταρχήν δεν είναι μόνο πολιτιστικό, είναι και συνεδριακό κέντρο και κατά βάση είναι συνεδριακό κέντρο, έτσι. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο θα προσδώσει και αξία μετά την ολοκλήρωσή του και στην ποιοτική καθημερινότητα των ντόπιων, αλλά και στην οικονομική αναζωογόνηση που προσδοκούμε όλοι. Δηλαδή θα φέρει προστιθέμενη αξία σε κάθε κομμάτι το οποίο αφορά τον τουρισμό, την ποιότητα ζωής και του πολιτισμού, θα παράγει πολιτισμό το ίδιο. Δεν είναι ένα απλό έργο. Είναι ένα σύνθετο έργο. Είναι ολοκληρωμένο αυτό το έργο σήμερα. Πιστεύουμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Είναι μια τακτική. Δεν είναι μόνο όμως τακτική της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Το έχουμε πει. Είναι και άλλοι εγκαινιάζουν μη ολοκληρωμένα έργα. Πολλοίς κόσμος εγκαινιάζει μη ολοκληρωμένα έργα. Παρουσιάζει έργα δικά του που δεν είναι δικά του. Ή γίνεται. Είναι μια συνήθις πολιτική πρακτική. Έχουμε ευρωεκλογές τώρα. Έχουμε εκλογές δημοτικές. Θα έχουμε βουλευτικές εκλογές σε λίγο καιρό, μπορεί και άμεσα, μπορεί αργότερα. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της πολιτικής ζωής. Επειδή είπε κάποια πράγματα ο κύριος Ξυλούρης για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα έργα και για το αν υπάρχουν έργα τα οποία γίνεται για τον κόσμο, για όνομα του Θεού, εδώ έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο δεν υπήρξε ποτέ στο Ηράκλειο, ξαφνικά αποκτήθηκε και το χαίρεται όλος ο κόσμος. Έχει προβλήματα στην πρόσβαση. Ναι, αλλά για πρώτη φορά το Ηράκλειο απέκτησε μέτωπο στη θάλασσα πριν από 10 χρόνια. Το χαίρονται όλοι σήμερα. Έχει παιδικές χαρές. Έχει διάφορα πράγματα. Ο κόσμος το χρησιμοποιεί. Ο Δήμος κάνει εκδηλώσεις εκεί πέρα. Mm-hmm. Έχουν γίνει πράγματα για τον κόσμο. Ανεβάζουν την ποιοτική καθημερινότητά μας και την κοινωνική συνοχή. Βολεύει όλη αυτή η κατάσταση να κατηγορούμε. Είναι εύκολη. Η ιστορία όμως είναι ότι το έργο παράγεται και το έργο το βλέπει ο κόσμος, το έργο το ζει ο κόσμος. Και με βάση αυτό το έργο κρινόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Ασαριωτάκη. Με το ίδιο θέμα, Βεβαίως. Υπάρχουν... Θα κλείσουμε με τις τοποθετήσεις όλων πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχουν δύο κομμάτια στο πολιτιστικό τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Το πρώτο έχει να κάνει με την κατασκευή του. Είναι και η πρώτη φάση, είναι και η β' φάση, την οποία συζητάμε. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η λειτουργία και οι συνθήκες λειτουργίας του πολιτιστικού. Γιατί αν σε αυτό δεν δώσουμε σημασία, σε πολύ σύντομα θα δούμε αρθρογραφία που θα αναφέρεται στο ότι δεν είναι ανταποδοτικός
Είναι να τα αποδοθούμε το πολιτιστικό κέντρο και θα αρχίσουμε να κάνουμε άλλες σκέψεις. Κατά συνέπεια, το δεύτερο κομμάτι νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθεί εκτενέστερα. Ερχόμαστε στο πρώτο κομμάτι. Προηγουμένως, είπα για τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα έργο. Ξεκινάμε την πρώτη φάση, θα είμαι σύντομος. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα με τα καθίσματα. Mm-hmm. Πολλοί δεν θα θυμούνται ότι όταν σχεδιάστηκε το πολιτιστικό κέντρο, η αίθουσα αυτή ήταν εγώ αναφέρομαι στην τελευταία μελέτη, ήταν 600 θέσεων. Όχι 800 τόσων που είναι. Υπήρξε αρθρογραφία, μπορείτε να το βρείτε κιόλας, επώνυμων Ηρακλειωτών, που ανέβαζαν τον αριθμό των καθισμάτων, έφτασε μέχρι και 1200. Mm-hmm. Έχω τα αντίγραφα. Καταλήξαμε λοιπόν στο μαγικό αριθμό των 800 θέσεων. Στο ίδιο κέλυφος. Αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις έχουν αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε σήμερα. Το ημιτελές έργο. Όχι. Οι παρεμβάσεις ενώ έχει ξεκινήσει ένα έργο mm-hmm. και έχει σχεδιαστεί με έναν τρόπο να παρεμβαίνουμε πάνω στο έργο αυτό, να αλλάζουμε τη δυναμικότητά του. Χωρίς ουσιαστικά δηλαδή να προβλέπετε σε μία μελέτη, κάνουμε ακριβώς κάποια πράγματα, να βάλουμε για 200. Άρα λοιπόν παραπάνω. Αυτό το σημερινό αποτέλεσμα έχει μια ιστορία μερικών χρόνων. Κλείνω με αυτό. Είπα προηγουμένως ότι η απένταξη με τα 12 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα πάει καλά ή δεν θα πάει, δεν σημαίνει ότι δεν απεντάχθηκε. Mm-hmm. Απεντάχθηκε το έργο. Το ερώτημα είναι ποιος θα τα πληρώσει, το Υπουργείο Πολιτισμού ή ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο αν απενταχθεί ή αν δεν απενταχθεί. Απεντάχθηκε. Τέλειωσε αυτό. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και ερχόμαστε τώρα στη β' φάση. Το έργο έχει πάρει αρκετές παρατάσεις. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και σαν διαδικασία, με τη συμμετοχή και τη θετική γνώμη όλων των παρατάξεων, δεν υπήρξε καμία παράταξη και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ και στο Δημοτικό Συμβούλιο που να μην κινιόταν στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του πολιτιστικού κέντρου. Είχαμε διαφορετικές απόψεις σε επιμέρους ζητήματα του έργου. Ωραία, εγώ θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Εφόσον υπήρξαν αυτές οι παρεμβάσεις, είχατε έναν αντιπολιτευτικό ρόλο. Αυτό το υπογραμμίσατε, το αναφέρατε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως παράταξη του Ηλία Γιγέρου. Βεβαίως, αρκετές φορές mm-hmm. και μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο, την τελευταία μας παρέμβαση, γιατί ήμασταν στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τον κύριο Ξυλούρη. Τον κύριο Ξυλούρη, παραιτηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρυσι το Σεπτέμβρη. Και μάλιστα θα έχει ενδιαφέρον. Το θυμόμαστε αυτό το. Όχι, το έχει ενδιαφέρον να το δούμε σήμερα. Mm-hmm. Τέλος Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Μπορείτε να το δείτε στο YouTube. Έχει ενδιαφέρον να ακούσετε τι λέγαμε τότε και τι συμβαίνει σήμερα. Mm-hmm. Το έργο όντως δεν έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι είναι τέλος Ιουνίου, είναι η. Καταληκτήρια ημερομηνία. Νομίζω ότι είναι τέλος Ιουνίου. Είναι ολοκληρωμένο, αλλά οι λόγοι που παραιτηθήκατε τότε για την Επιτροπή Παρακολούθησης. Έχει να κάνει. Μας λέγατε να σταματήσουμε το έργο τότε. Μας λέγατε να σταματήσουμε το έργο τότε. Έκανα μια πρόταση, μπορεί να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Μπορεί να μπει κάποιος στο YouTube, νομίζω ότι είναι τέλος Σεπτέμβρη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, να δει τι λέγαμε τότε και τι συνέβη μερικούς μήνες μετά. Αυτό, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Συμφωνώ με αυτό που λες. Έτσι. Πολύ γρήγορα, κύριε Σαριωτάκη, ολοκληρώστε. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Αυτό κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί. Το έργο. Τον ΑΒ τρόπο θα ολοκληρωθεί. Ερχόμαστε στη λειτουργία. Σε αυτό υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα της Δημοτικής Αρχής παρά το γεγονός ότι το παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, το έχουμε βάλει, είναι σε εξέλιξη. Τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το πολιτιστικό? Χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ο φορέας λειτουργίας, που δεν έχει ξεκαθαριστεί, είναι στη διαδικασία, συγχώνευση, τεπτάει δε πανάλ. Ο ρόλος του. Δεύτερον, χρηματοδότηση. Να θυμίσω ότι όσο είναι στη ΔΕΠΤΑΗ, η ΔΕΠΤΑΗ δεν μπορεί να επιχορηγείται από το Δήμο. Το κόστος λειτουργίας του πολιτιστικού, με βάση τη μελέτη της Deloitte, ανάλογα και με το σενάριο, ποικίλει από 500.000 ευρώ μέχρι. Θέλω να είστε πιο σύντομος, κύριε Σαριωτάκη. Αν λοιπόν, αυτά τα χρήματα λοιπόν πρέπει να εξασφαλιστούν. Η χρηματοδότηση του πολιτιστικού πρέπει να εξασφαλιστεί. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, μέχρι πρότινος, έφερε μέχρι και σύμβαση παραχώρησης προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Τελευταία. Αυτό μιλάει για συγχώνευση. Ότι η διαχείριση δεν θα ήταν στην εποχή. Όχι, δεν ήταν σύμβαση παραχώρηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό που λέτε. Πώς, αφού δεν το φέρατε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ήταν αυτό όμως. Τι ήταν? Ήταν η δημιουργία ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ναι, όπου θα είχε την πλειοψηφία ο Δήμος Ηρακλείου, ναι, και ο οποίος στα πρότυπα άλλων
πολιτιστικών οργανισμών που λειτουργούν με βάση αυτό σε όλη την Ελλάδα, θα λειτουργούσε και στο Ηράκλειο. Και αυτό άνοιγε όλες τις πόρτες για χρηματοδότηση και από τα Υπουργεία και από άλλους φορείς. Αν θέλετε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Να προτείνω αλλά κάτι. Πάλι του Δήμου ήταν το έργο, πάλι στο Δήμο Ηράκλειο ανοίξει το πολιτιστικό. Αυτό να ανοίξουμε ένα κύκλο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά το κομμάτι σημαντικό και πατέρα να γινόταν αυτό. Θα ήθελα να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό εδώ. Ωραία. Η πρόταση τέλος πάντων η δική μας είναι ότι όλες οι δραστηριότητες πολιτισμού της πόλης πρέπει να είναι σε έναν ενιαίο φορέα. Και πρέπει να είναι στα χέρια της πόλης. Και πρέπει να είναι στο Δήμο. Της Δημοτικής Αρχής, μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς κύριε Χρονάκη και θέλω να σταθούμε λίγο στην τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Σαριωτάκη, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας τέτοιος φορέας πολιτισμού να μην είναι ένας φορέας που θα παραδοθεί σαν φορέα της Αθήνας, αλλά να μπορεί να το διαχειριστεί το Ηράκλειο, η Κρήτη. Για να το γενικεύσουμε λίγο, εγώ θεωρώ καθαρά το θέμα του πολιτιστικού, πρώτα το ξαναβάζω, είναι θέμα πολιτικό. Ανέλησε ο κ. Σαριωτάκης πολύ καλά τη διαδικασία και πώς έγινε και πώς φτάσαμε και οι άλλοι συνάδελφοι. Και το μόνο που διαπιστώνει κανείς είναι μια ερασιτεχνικότητα, μια προχειρότητα. Και ο σκοπός μας και ο στόχος μας ήταν να προλάβουμε πριν τις εκλογές να κόψουμε την κορδέλα. Τώρα, όσον αφορά το φορέα το οποίο θα χειριστεί, εννοείται ότι πρέπει να το απολαμβάνουν καταρχήν οι δημότες, οι Ηρακλειώτες, οι κριτικοί σε πρώτη φάση. Και να το διαχειρίζεται φυσικά ο Δήμος Ηρακλείου, ο φορέας το οποίο πραγματικά έπεσε πάνω με τα όποια προβλήματα και το κατάφερε να το τελειώσει και να το απολαμβάνουν οι δημότες, οι Ηρακλειώτες και γενικότερα οι κριτικοί. Δεν νομίζω ότι από εμάς, τουλάχιστον σαν παράταξη, του χωράει κάτι άλλο. Γιατί το Ηράκλειο, όπως είπατε, είναι μια πόλη η τέταρτη στην Ελλάδα πληθυσμιακά. Νομίζω ότι έλειπε αυτό από το Ηράκλειο, δεν αντιλέγει κανείς. Και πρέπει πραγματικά αυτό το πολιτιστικό κέντρο, είτε συνεδριακό λέγεται, είτε όπως είναι, πρέπει να εκπέμπει ένα πολιτισμό που έλειπε από το Ηράκλειο. Κυρία Καμνάκη. Θα συμφωνήσω σε ένα μεγάλο μέρος με τον κύριο Χρονάκη. Χρειάζεται στο Ηράκλειο. Χρειάζεται όμως αυτό που είπαμε πιο πριν. Πιο μελετημένα πράγματα, όχι αστοχίες. Υποφέρει ο λαός του Ηρακλείου. Αυξάνονται τα τέλη του με όλα αυτά. Ναι, είναι έργο που πρέπει να μείνει στους δημότες. Είναι της πόλης, είναι του πολίτη. Δεν είναι ούτε της Αθήνας, όπως αναφέρατε πριν. Χρειάζεται όμως μια σωστή διαχείριση. Ναι, συμφωνώ με το 1 εκατομμύριο για τη συντήρησή του. Πώς θα βγει αυτό? Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα για να προχωρήσει αυτό και να μην παραδοθεί, να αναγκαστεί ο Δήμος να το παραδώσει. Έχουμε ανθρώπους των τεχνών, έχουμε καταπληκτικούς θεατρόφιλους που σχηματίζουν ομάδες εθελοντικές. Ας δουλέψει και με εθελοντισμό, με ένα πρόγραμμα το οποίο το πολιτιστικό κέντρο θα είναι σε λειτουργία πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Παράδοση στην τοπική κοινωνία. Ακριβώς. Όλα πρέπει να ανήκουν όμως στον πολίτη. Ό,τι γίνεται πρέπει να είναι στον πολίτη. Και είναι, θεωρώ, άδικο να γίνονται πράγματα για τον πολίτη χωρίς τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα στο Ηράκλειο θυμίζουν ένα μοντέρνο λουξ διαμέρισμα που μόλις παραδόθηκε σε μια οικογένεια με δύο παιδιά και μόλις η οικογένεια μπήκε μέσα και έζησε, εκείνο δεν βολεύει, αυτό δεν βολεύει, ας βάλουμε και εδώ ένα τοίχο, ας γκρεμίσουμε και τον άλλο τοίχο, γιατί 600 καθίσματα και όχι 800, γιατί 1200, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και καθυστερήσεις και τα ανεβασμένα κόστη και όλο αυτό. Σωστές μελέτες, ειδικοί επιβλέπων πάνω από τα έργα. Γιατί περάσαμε, ελέγξαμε, φύγαμε. Δεν είναι έτσι. Γίνεται σωστά. Γιατί φτηνό έργο και όχι κάτι μικρότερο και αποδοτικότερο. Κάτι που να μείνει για χρόνια. Όχι το κλείσαμε για να πάρουμε τα λεφτά της επιδότησης και την επόμενη μέρα καταραίει και γυρεύουμε τα χρήματα για να το φέρουμε εκεί που πρέπει να έρθει. Αμαρτία. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, πολύ γρήγορα, μισό λεπτό μόνο. Θα πάω στο επόμενο λοιπόν, και τελευταίο διαφημιστικό. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό που υπόθηκε εδώ, ότι υπήρχαν σκέψεις από το Δήμο να δοθεί το έργο στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε άλλον φορέα, αυτό δεν ισχύει. Δεν αναφερθήκαμε στο Δήμο, μιλήσαμε. Μιλάμε για το έργο του πολιτιστικού. Λοιπόν, ποτέ δεν υπήρχε τέτοια σκέψη. Να μην αναγκαστούμε να το κάνουμε. Υπήρχε, νομίζω ότι ο κ. Σαριωτάκης το έθεσε ως προβληματισμό και μια δρομολογημένη διαδικασία. Δεν υπήρχε όμως ποτέ τέτοια σκέψη από εμάς. Υπήρχε η σκέψη της δημιουργίας ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
Το έργο πάλι θα ανήκε στο Δήμο Ηρακλείου. Απλά θα υπήρχε ένα. Το τέχνισμα να το δώσουν απλά, σε ένα ιδιότητα. Όχι σε κανένα ιδιότητα. Σε κανένα ιδιότητα. Όχι όπω το κάνουν με τα, αυτό, όλα τα άλλα Ολυμπιακά έργα. Το τέχνισμα που ψάχνει να βγει τη διαδικασία να το δώσουν σε κάποιο ιδιότητα λοιπόν, να το λειτουργήσει. Ένα νομικό πρόσωπο με ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα είχε την πλειοψηφία ο Δήμο Ηρακλείου πάλι, ιδιοκτήτη του έργου Δήμο Ηρακλείου, απλά για να λειτουργήσει καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τι εκδηλώσει λοιπόν που έγιναν, επειδή αναφέρθηκαν ω εγγένεια. Δεν ήταν εγγένεια, ήταν κάποιες πρώτες δοκιμαστικές εκδηλώσεις που μας βοήθησαν να δούμε κάποια πράγματα και προβλήματα όπως αυτό με τα καθίσματα. Και σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό δυναμικό που είπατε. Καλά, δεν πλασάρετε. Δεν το πλασάρατε έτσι. Δεν το κάναμε εγγένεια, δεν κόψαμε καμιά κορδέλα. Ήταν και γι' αυτό δεν υπήρχαν ούτε εισιτήρια. Από εκεί και ύστερα, για το καλλιτεχνικό δυναμικό του Ηρακλείου έχει ήδη κληθεί, έχει γίνει ήδη διαβούλευση, έχει ήδη καταγραφεί στο πολιτιστικό κέντρο αυτό ως δυναμική. Και να είστε σίγουροι ότι θα συμμετέχουν όλοι στη λειτουργία του. Κύριε Καπετανάκη, εγώ αναφέρθηκα πριν στο κομμάτι της διαχείρισης και πώς μπορεί να γίνει, διότι και στο παρελθόν έχουμε δει και άλλα έργα. Υπάρχει μελέτη για αυτό. Έχουμε δει ότι. Να πάει έτσι το πράγμα, γιατί και οι μηχανικοί είναι και ξέρουν και τα κάνουν σχεδιασμένα για να οικονομούν οι εργολάβοι. Αυτά να πάνε τα λένε αλλού. Και για τη Μονή Πέτρου και Παύλου που είναι στην παραλιακή υπήρχε μελέτη. Για να γίνονται μουσικά δρόμενα μέσα, για να γίνονται εκδηλώσεις μέσα. Το οποίο δεν έγινε ποτέ. Κύριε και κυρία Καπετανάκη, πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, εδώ ζωντανά σε η εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη στην Κρήτη TV. Πάμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 25, 12 και 25 θα είμαστε εδώ στον αέρα. Και θέλω να πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν κάθε πόλη. Πόσο μάλλον το Ηράκλειο που είναι και μια δύσκολη πόλη. Θέλω λίγο να σταθούμε, κύριε Καπετανάκη, στο κομμάτι της προσβασιμότητας. Και δεν θέλω να σταθούμε μόνο στο κομμάτι του κυκλοφοριακού, το πώς κινούνται τα αμαία. Δόξα τω Θεώ, και μέσα από τις εκπομπές της Κρήτη TV έχουμε αναφερθεί και έχουμε ανοίξει με δεκάδες ρεπορτάζ αυτό το θέμα, διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, υπάρχουν συνοικίες όπως είναι η Αγία Τριάδα, η περιοχή της Χρυσοπηγής, η περιοχή της Βίγλας, η περιοχή της Ανάληψης, αλλά και συνοικίες περιμετρικά του κέντρου του Ηρακλείου, όπως είναι η Θέρισσος, κάποιες γειτονιές του Μασταμπά ή του Ατσαλένιου, που το βασικό θέμα που απασχολεί τους πολίτες, και το ανέφερε νωρίτερα για να είμαι ειλικρινής ο κύριος Ξυλούρης, είναι το κομμάτι της προσβασιμότητας σε μια έκτακτη ανάγκη. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θα μιλήσω σαν πολίτης του Ηρακλείου. Αν κάτι συμβεί, απλά πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Κοιτάξτε, το Ηράκλειο, όπως είπατε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πόλη. Διότι έχει πολλά στενά, έχει πολλές γειτονιές οι οποίες είναι δύσκολα προσβάσιμες. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το ότι πολιτική προστασία ουσιαστικά το 2014 που αναλάβαμε δεν υπήρχε. Υπήρχε ο μηχανισμός, αλλά ήταν σε αδράνεια. Δεν υπήρχε το σχέδιο, δεν ήταν ενημερωμένα τα πράγματα, δεν υπήρχαν οι ομάδες και αυτό όλο άλλαξε. Είχαμε την τύχη να έχουμε τον κύριο Μαρίνο τον Πατακό, πρώην λιμενάρχη, στη θέση αυτή και ο οποίος μέσα και από την εμπειρία που είχε από τον εργασιακό του βίο κατάφερε να το οργανώσει αυτό πάρα πολύ καλά. Συγκρότησε την ομάδα έργου της πολιτικής προστασίας. Ενισχύθηκε ο εξοπλισμός. Αγοράστηκαν μηχανήματα. Αγοράστηκαν μικρά μηχανήματα, μικρά συντροφόρες και μικρά οχήματα πυροσβεστικά, τα οποία παραδόθησαν στην πυροσβεστική υπηρεσία, για να υπάρχει προσβασιμότητα σε τέτοιες περιοχές. Εγώ θα σας πω ένα απλό και για, υπάρχει για να βοηθήσω εθελοντικών ομάδων. Μέσα στα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι ένα από τα πιο γνώριμα ρεπορτάζ της Κρήτη TV ήταν ο τρόπος που σταθμεύουν κάποιοι συμπολίτες μας και η δυσκολία σε στενούς δρόμους όπως την Αγία Τριάδα να περάσουν ασθενοφόρα. Δηλαδή είχαμε δει ασθενείς να μεταφέρονται στα χέρια για να φτάσουν μέχρι τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού ή την Παραλιακή και να τους παραλάβει ένα ασθενοφόρο. Αυτό για κάποιες άλλες πόλεις είναι αυτονόητο. Στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε καν δεδομένο. Σας λέω ότι είναι η μορφολογία του Ηρακλείου τέτοια, όπου τέτοια φαινόμενα, όπως λέτε, ναι, μπορεί να υπάρξουν. Αλλά τώρα μιλούσαμε για την πολιτική προστασία, κυρίως.
Να πω επίσης ότι... Δεν είναι πολιτική προστασία ο τρόπος που θα προσεγγίσει ένα σωστικό συνεργείο, μια περιοχή. Αυτό είναι προσβασιμότητα, θα έλεγα. Δηλαδή, αν Θεέ μου φύλλα, γίνει ένα σεισμό στην Αγία Τριάδα. Ναι, υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο εκένωση. Mm-hmm. Υπάρχουν σημεία εκένωση, υπάρχουν χώροι συγκέντρωση των ανθρώπων και όπου πρόκειται να συγκεντρωθούν και όλε οι ενέργειε που θα γίνουν. Έχουν γίνει ασκήσει γι' αυτό. Αν θυμάστε, είχε στηθεί το επιχειρησιακό κέντρο, το πολιτιστικό κέντρο και είχαν γίνει όλε οι ενέργειε mm-hmm. από εκεί. Όλα αυτά έχουν δοκιμαστεί στα σενάρια. Αυτό σας λέω ότι ο κόσμος είναι πλέον εκπαιδευμένος. Αυτό που μένει ακόμα και που θα ξεκινήσουμε, ήδη δηλαδή έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε, είναι πέρα από τις υπηρεσίες και τους φορείς που ασχολούνται με την πολιτική προστασία, να πάμε πλέον στην εκπαίδευση του πολίτη. Δηλαδή να γίνεται μία άσκηση σε μία γειτονιά, να γίνεται ένας συναγερμός για σεισμό και να μετακινείται ο πολίτης προς το σημείο συγκέντρωσης. Να μάθει δηλαδή αυτόματα τη διαδικασία την οποία πρέπει να κάνει σε περίπτωση που έχουμε μία θεομηνία. Και να πούμε επίσης ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να λειτουργήσει η πολιτική προστασία. Μην ξεχνάμε τη φωτιά στο Πανεπιστήμιο. Μην ξεχνάμε δύο πλημμύρες, μία στην αρχή της θητείας μας και άλλη μία. Καλά, μετά. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε όμως τι θα γινόταν αν αυτή η φωτιά στο Πανεπιστήμιο της Κνωσού γινόταν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Εννοείται και αυτά πολλές φορές δεν μπορείς να αποφύγεις και τις επιπτώσεις. Αλλά θέλω να πω, εγώ δεν θέλω να πω για το τι θα μπορούσε mm-hmm. να έχει συμβεί αν. Αλλά θέλω να πω για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η πολιτική προστασία και πόσο οργανωμένη ήταν. Και αυτό είναι κάτι που το επιβεβαιώνουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Θεωρώ δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει μια πολύ καλή πολιτική προστασία η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Κύριε Σχοινά. Για το ίδιο θέμα. Για το ίδιο θέμα, βέβαια. Λοιπόν, είναι αρκετά πιο σύνθετο από ό,τι παρουσιάζουμε και καταρχήν δεν πρέπει να το βάζουμε, να επικεντρώνουμε μόνο στην περιοχή που κυκλοφορούμε οι περισσότεροι μας, δηλαδή στο κέντρο του Ηρακλείου. Παρόμοια προβλήματα έχουν. Στην τοποθέτηση αναφέρθηκα και σε ναι, πολλές περιοχές. Έχουν κυρίως οι περιοχές. Εκτός η Θέρισσος, ας πούμε, είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή. Ακόμα πιο δυτικά μας, οι περιοχές που είναι δίπλα στο Γιώφυρο και στον Ξηροπόταμο, οι οποίες είναι περιοχές χωρίς σχέδιο πόλης, που ακριβώς χωλαίνει και καθυστερεί, γιατί δεν έχουν γίνει οριοθετήσεις αυτών των ρεμάτων. Φέτος είχαμε αυτά τα έκτακτα, πεντηκονταετίας ας πούμε, ύψους βροχοπτώσεων πεντηκονταετίας φυσικά φαινόμενα, τα οποία απλά ήμασταν τυχεροί και δεν δημιούργησαν προβλήματα εκεί. Αυτές οι περιοχές ζουν χιλιάδες συμπολίτες μας, ζουν σε αυθαίρετες κατασκευές, άσχετα αν τις τακτοποιούν ή τις νομοποιούν με τον Α ή Β τρόπο, με μία νομολογία. Η ολοκλήρωση των σχεδίων σε αυτές τις περιοχές θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει μια πόλη, το δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος είναι και η κοινόχρηστη του χώρου, οι δρόμοι, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι χώροι συγκέντρωσης. Και οι δημόσιοι χώροι που είναι χώροι συγκέντρωσης σε μια έκτακτη ανάγκη. Ο δημόσιος χώρος είναι όλα αυτά μαζί. Mm-hmm. Άρα πρέπει να κεντρώσουμε και εκεί, σε αυτές τις περιοχές, στην Αλικανόσο που έχει το αντίστοιχο πρόβλημα. Και μετά να δούμε, όχι μετά, ταυτόχρονα να πάμε και στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είχε, και κυρίως το κέντρο, έχει το πρόβλημα της αρχαιολογίας. Είναι λογικό. Υπήρχε ένα σχέδιο του 36 και αναθεώρηση του 58, το οποίο προέβλεπε δρόμους οι οποίοι δεν ανοίχτηκαν ποτέ. Είμαστε σε μια διαδικασία διαρκούς ανανέωσης, αναθεώρησης και τμηματικής έγκρισης. Πόσο, ένα κομμάτι εγκρίναμε αυτή την περίοδο. Αυτό το πράγμα, κυρίως η έγκριση μη κατεδαφίσεων, η απαγόρευση ας πούμε κατεδαφίσεων από την αρχαιολογία συγκεκριμένων χώρων κτισμάτων, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Ο τρόπος είναι πάλι έγκριση του σχεδίου πόλης. Πάλι με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε στις πράξεις αναλογισμού. Θα ανοίξουμε τα κομμάτια τα οποία πρέπει να ανοίξουμε. Έτσι θα αποκτηθεί η προσβασιμότητα. Το άλλο που υπομεινάς είναι απόλυτα σωστό. Εκπαίδευση στον κόσμο. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε καθορίσει στο Δυτικό Πολεοδομικό, στην Αγία Τριάδα, στην Αλικαρνασσό. Ναι, θα πρέπει να έχουμε καθορίσει και τον τρόπο διαφυγής, όχι μόνο τον τρόπο συγκέντρωσης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Κυρία Καμνάκη, η προσβασιμότητα, και σας άκουσα νωρίτερα να σχολιάζετε την ώρα που αναφερθήκαμε στο περιστατικό του Πανεπιστημίου στην Κνωσού, ότι τι θα μπορούσε να συμβεί αν ένα τέτοιο περιστατικό συμβεί στο κέντρο. Και δεν είναι απαραίτητο να γίνει ένας ισοπεδωτικός σεισμός μακριά από εμάς. Όμως, ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή ένα φυσικό φαινόμενο να χτυπήσει την πόρτα της πόλης του Ηρακλείου ή της Κρήτης ολόκληρης. Εσείς, ως πολίτης, ως ενδεχομένως αυριανή δημοτική σύμβουλος, νιώθετε ασφαλή σε αυτή την πόλη? Έτσι όπως είναι, όχι.
Όχι. Και δεν νιώθουμε ασφαλείς όχι μόνο οι ενήλικες. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα ανήλικα. Είναι τα παιδιά που είναι στα σχολεία μέσα. Σχολεία τα οποία τα τελευταία χρόνια ρετουσάρονται απλά εξωτερικά, ενώ αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα εσωτερικά. Και σε αυτές τις δύσκολες περιοχές που προηγουμένως αναφέρατε, θεωρώ ότι είναι παγίδες. Mm-hmm. Πραγματικά παγίδες. Και όλο το κέντρο είναι παγίδες. Ναι, είναι αρχαιολογικό, ναι. Πρέπει να λάβουμε όμως κάποια μέτρα. Γιατί να παρκάρουν μέσα στην Αγία Τριάδα? Ας δημιουργήσουμε χώρους έξω από την Αγία Τριάδα. Θέλουμε προσβασιμότητα. Ας βάλουμε κάποιο άλλο μέσο, κάποιο μέσο ελεγχόμενο. Ξέρετε, γιατί σε αυτή την προεκλογική περίοδο λίγο έχει περάσει στα ψηλά το θέμα της προσβασιμότητας, το θέμα της πολιτικής προστασίας, το θέμα της πρόληψης. Αλλά νομίζω ότι, κατά τη δική μου γνώμη, και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τηλεθεατές που συμφωνούν σε αυτό, είναι το α και το ω για μια πόλη. Γιατί αν η πόλη δεν θωρακίσει την ασφάλεια των πολιτών της, γενικά, ό,τι έργα και να κάνει, το θέμα της προσβασιμότητας σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικό. Αναφέρατε πριν την κατηγορία των ΑΜΕΑ, τα οποία δεν θέλατε να παραμείνουμε, όμως πολλές φορές ο δημότης νιώθει ότι υποτιμούν την νοημοσύνη του. Όχι, δεν γίνεται να παραμείνουμε, το έχουμε ανοίξει το θέμα πάρα πολλές φορές και θα το ανοίξουμε και στο μέλλον. Ότι υποτιμάει την νοημοσύνη του ηρακλειώτικου λαού η Ιωνίας, που σε 40 εκατοστά πεζοδρόμιο έχει τοποθετηθεί η σήμανση για ΑΜΕΑ και υπάρχει και κολονάκι στη μέση. Mm-hmm. Υποτιμάει το μέγεθος κάποιων δρόμων που παρκάρουν δεξιά και αριστερά και ναι, μπορεί να γίνει διπλής κατεύθυνσης. Είναι σημαντική η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο κομμάτι της διαφυγής και στα σημεία του κέντρου, και θα σας φέρω παραδείγματα. Πόσες φορές έχετε βρεθεί σε περιοχές όπως είναι η Γιώφυρο ή όπως είναι οι Μεσαμπελιές, που ένα στενοφόρο πηγαίνει με τις σιρήνες στο φουλ προκειμένου να πάει κάποιον γρήγορα στο σημείο που πρέπει. Και ο Ηρακλειώτης, γενικά το έχει ο πολίτης αυτό, δεν είναι. Είναι ανεκπαίδευτος. Όχι θα κάνει στην άκρη, ίσως θα επιταχύνει και περισσότερο ταχύτητα να μπει και πιο μπροστά. Θα δούμε τον τροχονόμο το σχολικό να σταματήσει το αυτοκίνητο, θα σταματήσει μπροστά το αυτοκίνητο και όλος από πίσω θα κάνει προσπέραση, να περάσει από τη διάβαση. Έχει να κάνει με το παιδεία. Πώς... Αυτό δεν είναι εκπαίδευση, είναι παιδεία. Γιατί η εκπαίδευση αντιλαμβάνονται. Είναι παιδεία, αλλά όταν βλέπεις ότι κάποιοι δεν διαθέτουν την παιδεία, τότε θα αναγκαστείς να παρέχεις και την εκπαίδευση. Μάλιστα. Κύριε Χρονάκη, το ίδιο ερώτημα όσον αφορά την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στην πόλη. Για μας, σαν παράταξη, η πολιτική προστασία είναι ένα από τα δύο μεγάλα ζητήματα μαζί με την καθημερινότητα, η οποία θα ασχοληθούμε και θα ασχοληθούμε πάρα πολύ ενεργά την επόμενη μέρα. Μιλάμε για μια δημιουργία ή επικαιροποίηση ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού και σύγχρονου σχεδίου πρόληψης και των δράσεων που πρέπει να γίνουν και επίσης η δημιουργία ενός κέντρου επιχειρήσεων σύγχρονου, ούτως ώστε η πληροφορία και η ροή της πληροφορίας να έρχεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε πραγματικά να μην βλέπουμε αυτά που είδαμε πριν από λίγο καιρό στις τηλεοράσεις μας. Και φυσικά οι ομάδες δράσης από τους εθελοντές, οι οποίοι πρέπει να γραφτούν και να είναι σε ένα μητρό εθελοντών, να τους παρέχουμε στέγαση στους εθελοντές και βέβαια να τους εκπαιδεύσουμε. Και εγώ θα σταθώ στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στις ιδιαιτερότητες βέβαια που έχει η πόλη μας. Και δεν είναι μόνο η πόλη μας. Εγώ θα σας πω, για φανταστείτε να πάρει φωτιά το παλάτι της Κνωσού. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Εμείς επισκεφτήκαμε την Κνωσό, μιλήσαμε στους αρχαιοφύλακες και ο τρόμος τους είναι αυτός. Και η πλημμύρα, αλλά πιο πολύ η πυρκαγιά. Θέλουμε λοιπόν το παλάτι αυτό να μπει στο κατάλογο του UNESCO. Πώς θα μπει, δεν θα μπει. Είναι ένα φανταστικό παλάτι κληρονομιάς, πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά έτσι που το έχουμε αφήσει, δεν πρόκειται ποτέ να μπει στον κατάλογο της UNESCO. Είναι πολλά προκοπιά για την Κνωσό, αλλά το ανέφερα γιατί θέμα πολιτικής προστασίας είναι για την πόλη, είναι όμως και για το παλάτι αυτό που έχουμε εκεί και νομίζω ότι καμαρώνουμε και μετά το πολιτιστικό κέντρο έπρεπε να κουβεντιάσουμε και για αυτό το κομμάτι. Κύριε Ασαριωτάκη, και εγώ θα επιμείνω στο κομμάτι αυτό ότι νομίζω ότι είμαστε τυχεροί μέχρι στιγμής, ως Ηρακλειώτες, ως πολίτες αυτής της πόλης. Και κανείς δεν εύχεται μια έκτακτη ανάγκη, μια έκτακτη μάλλον έτσι άσχημη κατάσταση να επισκεφτεί την πόλη μας. Όμως οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Σωστά. Νομίζω όμως ότι ακούσαμε πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Τι θέλω να πω. Ας κάνουμε λοιπόν, αφού πιάνουμε αυτό το θέμα, ας σκεφτούμε
ξύλο συμβαίνει κάτι τέτοιο, συμβαίνει ένας σεισμός. Εμείς όλοι ως πολίτες έχουμε εικόνα που είναι τα σημεία καταφυγής? Όχι. Οι δημοτικοί υπάλληλοι γνωρίζουν που θα πάνε? Οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν να ενημερωθούν, αν δεν κάνω λάθος, από το 2011. Και έχουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα, κυρία Σαριωτάκη, έχουμε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα του 1999, που η Αθήνα, που αν θέλετε είναι η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, που μακάρι να συνέβαινε σε όλες τις πόλεις, έχει και μια πιο άμεση πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων, ίσως και μια καλύτερη θωράκιση από άλλες πόλεις. Είδατε τι έγινε το 1999 μετά το σεισμό? Ήμουν εκεί, σε εργοτάξη. Επειδή έτυχε να είμαι και εγώ. Εγώ όμως έβγαζα ανθρώπους από τα συντρίμια τους. Αυτή τη στιγμή και γνωρίζω ακριβώς. Μπορεί να έχει αγοραστεί ένα πυροσβεστικό όχημα και να έχει δοθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μπορεί να έχουν γίνει το σχέδιο και να υπάρχει σε ένα φάκελο. Το ζητούμενο είναι να αναρωτηθούμε όλοι. Γνωρίζουμε στη γειτονιά μας πού θα πάμε? Όχι, γι' αυτό μιλάμε για εκπαίδευση. Δεν είναι αποτελεσματική η πολιτική προστασία καταρχήν. Δεύτερον, έχουμε μία διαφορετική ως παράταξη και φαίνεται και στο πρόγραμμά μας το αναφέρουμε, μία τελείως διαφορετική προσέγγιση στην οργάνωση πολιτικής προστασίας. Συνήθως, πολιτική προστασία οργανώνεται κατά κάθετα. Δηλαδή, υπάρχει ένα κέντρο με ό,τι απαραίτητο χρειάζεται και μία δομή πάει κάτω. Εμείς θεωρούμε ότι η οργάνωση πρέπει να είναι οριζόντια αναδημοτικό διαμέρισμα. Mm-hmm. Διότι όταν συμβεί κάτι, δεν υπάρχει ο χρόνος να δράσεις άμεσα. Πρέπει να είναι αποκεντρωμένα αυτά. Ορίζουμε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα σχολικά κτίρια ως βάσεις για υλικά και εθελοντές. Λέμε και στο πρόγραμμά μας ότι εκτυπώνουμε πρώτον χάρτες ανά περιοχή, ένα δημοτικό διαμέρισμα με τους χώρους καταφυγής και μοιράζονται. Και δεύτερον, δημιουργούμε εφαρμογή με χώρους καταφυγής, ανάλογα με το που βρίσκεται ο καθένας, να μπορεί να προσεγγίσει το χώρο. Ένα. Και δεύτερον, οδηγίες άμεσης ανάγκης, σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Αυτός είναι ένας λίγο διαφορετικός τρόπος στο πώς οργανώνουμε την πολιτική προστασία. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να έχεις σε μια τέτοια έκταση, ένας δήμος σε τέτοια έκταση, να έχεις την οργάνωση αυτή που σας ανέφερα πριν, δεν έχεις αμεσότητα στην αντιμετώπιση της, και τελείως διαφορετικό είναι τον τρόπο που σας ανέφερα. Κύριε Ξυλούρη. Τι να πεις τώρα για που να αρχίσεις. Πιστεύουμε σαν παράταξη που αν δείτε τα προγράμματά μας από το 1974 μέχρι τώρα, όταν βάζαμε αντιπυρική προστασία και αντισεισμική θωράκιση, χαμογελούσαν οι σοσιαλδημοκράτες της εποχής. Για μας, μετά την οικονομική πολιτική, το θέμα που δείχνει πόσο ταξική και απάνθρωπη είναι η πολιτική των κυβερνήσεων, των κρατικών και των τοπικών, είναι το θέμα της πολιτικής προστασίας. Κύριε Δασκαλάκη, είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα που νομίζω ότι μόνο άμα σκεφτείτε ότι πνιγήκανε προχθές 4 άνθρωποι το 2020, γιατί έχουμε ιρλανδικές διαβάσεις. Αντί για γέφυρα, το κάνουμε ξανάκολα και πάμε ανάποδα. Έχουμε 25 νεκρούς από το Γενάρη μέχρι τώρα στους δρόμους μας και θα έρθει αύριο ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως έρχονται όλοι οι προηγούμενοι, να εγκαινιάσει. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Το ζωοκλέφτη που ξεκυρίζει το δοσκόπι τη ζωοκλοπή και μετά του στέλνει κανείς και ένα ρύθι στην αναμονή τη κόρη του, αφού του πήρε 200. Αυτή είναι, κύριοι. Διότι εδώ, αν σε αυτήν την γίνει ένα σεισμό, και έχει να κάνει και με την κεντρική πολιτική, που έχουμε το 50% τη σεισμική ενέργεια τη Ευρώπη στην Ελλάδα, τότε ούτε ο Άγιος Μινάς θα μας σώσει, ούτε δεν ξέρω κι εγώ ποιο. Γιατί? Διότι η πολιτική των κυβερνήσεων και των Δήμων είναι τέτοια που αδιαφορούν παντελώς για την ποιότητα της ζωής των φτωχών μεροκαματιών των ανθρώπων. Βλέπε μάτι, βλέπε μάντρα, βλέπε τους ανθρώπους που πνιγήκανε, βλέπε τους ανθρώπους που σκοτώνονται. Και ξέρετε γιατί είναι αυτό? Γιατί δεν ξέρουν? Διότι αυτά κοστίζουν. Άμα ήταν κάτι επαύλη στο Βαρδινογιάννη, να δείτε πώς θα είχαν προσβάσεις. Και ρωτάω τώρα εγώ, αν πιάσει φωτιά που λέτε εδώ, εγώ προκαλώ και σαν πρόεδρος του Συλλόγου των Μηχανικών, σας το λέω υπεύθυνο ότι αποκλείεται, εάν πέσει ένα σπιτάκι στην Αγία Τριάδα, δεν μπορεί να περάσει κανένα μέσο. Δεύτερον, πού θα πάμε 150.000 Ηρακλειώτες, πού θα περάσουμε το πρώτο βράδυ, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα πάμε στο νοσοκομείο? Τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν? Ρωτάω, τα κτίρια τα δημόσια που είναι πριν το 82 με τον παλιό αντισεισμικό, έγινε ποτέ, κύριοι αντιπρόσωποι των δημάρχων, έγινε ποτέ σοβαρός έλεγχος, σοβαρός, όχι με το μάτι.
Γιατί ο γιατρός δεν κάνει χειρουργία με το μάτι, κάνει αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες. Πότε ελέγξατε τα σχολεία, τα δημόσια κτίρια που είναι πριν? Δεν άστε τα καινούργια, τα παλιότερα. Ποιος μας εγγυάται τα δημοτικά και τα σχολεία, τα οποία στέλνουμε τα κοπέλια μας, αν γίνει ένα σεισμός τάξης των 7 Ρίχτερ, αντέχουν? Ενώ η επιστήμη το 2020 έχει φτάσει το ίδιο σημείο που μπορεί, ανά πάστα στιγμή να σου πει που μπορεί. Αλλά δεν το κάνουν, κύριε Δασκαλάκη, ξέρετε γιατί? Σαν τον άλλο που ήθελε να αυτοκτονήσει, άρχισε από το αστράγαλο, γιατί από το λαιμό κρούβγεται. Διότι κοστίζουν, και αυτοί τα λεφτά τα μαζώνουν, έχουν 53 εκατομμύρια για να τα δώσουν πεσχέση στον εργολάβο του επόμενου μεγάλου έργου που θα κάνουν. Ενώ για τη δημόσια προστασία, για τα σχολεία, για τα παιδιά μας, για την υγεία μας, δεν δίνουν μία. Αυτή είναι η αντιλαϊκή πολιτική. Και επειδή ακούω πολύ τώρα τελευταία και λέω ότι είναι ακραία τα φαινόμενα, δεν διαβασιλώνω με ποιο κοροϊδεύεται. Εμείς όταν κάνουμε τις μελέτες, παίρνουμε σαν μηχανική τη βάση, την British Standard, που λέμε για βροχοπτώσεις εξαπλάσιες από αυτές που είναι. Mm-hmm. Δεν είναι ακραία τα φαινόμενα. Είναι ακραία η αντιλαϊκή πολιτική. Θα και να πω το εξής. Έβρεξε, δεν είπα ότι δεν έβρεξε, αλλά όταν έχεις μια γέφυρα στα Χανιά που είναι του 1908, προφανώς θα πέσει. Διότι δεν έχει γίνει έλεγχος, δεν έχει γίνει καμία επισκευή. Άρα λοιπόν, μην επικαλείστε ότι έβρεξε πολύ. Δεν κατάλαβα δηλαδή, θα στείλουμε μήνυμα να μην βρέξει? Γιατί δεν παίρνουμε μέτρα ώστε να κάνουμε μέτρα αντιπλημμυρικά? Στη Μάνδρα το ξέρετε ότι έχουν πνιγεί και ξαναπνιγήκαν δεύτερη φορά και θα ξαναπνιγούνε. Αυτά, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν γνώσεις. Η επιστήμη έχει κάνει θαύματα, αλλά δεν κάνει θαύματα στην πολιτική που έχουμε στη λαϊκή οικογένεια. Εγώ ερωτάω. Έχουμε δημοτικά σχολεία και επιμένω γι' αυτό, γιατί σε σύλλογο το μηχανικό έχουμε βάλει επανειλημμένως θέματα. Πότε, πού και ποιοι, ερωτάω συγκεκριμένα, έκαναν έλεγχο για τη στατική επάρκεια των σχολείων της πόλης του Ηρακλείου? Να μας επούν όμως ποιοι επιστήμονες, όχι που περνούσε ο νομάρχης και έλεγε μπεντένι είναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας φέρω το σχολείο του Δυτικού Μποφόρου, το Καπετανάκιο και όλα τα σχολεία. Λένε η Ακαδημία εδώ που είναι από το 1958 και λένε οι ειδικοί ότι μπορεί να έχει σοβαρά θέματα. Ξέρετε γιατί δεν το κάνουν? Διότι κατά τη γνώμη μας δεν τους ενδιαφέρει απλά η υγεία και η ζωή των πολιτών του Ηρακλείου. Τους ενδιαφέρει μόνο να βάζουν φόρους, να τα βάζουν στον πουγγί τους και να κάνουν αυτά που αυτοί δεν έχουν τα δημόσια έργα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό εμείς τι λέμε. Ότι εάν, πολύ γρήγορα, κύριε Ψηλούρη, για την εκπαίδευση, γιατί έχουν εκπαιδεύσει τον κόσμο μόνο για να τους ψηφίζει. Δεν έχουν εκπαιδεύσει για να. Ποιο να του εκπαιδεύσει, ρε παιδιά, και πού? Εγώ ρωτάω, να του εκπαιδεύσει ποιο? Είπε εδώ πέρα ο Ζαχάρης ότι πού θα πάμε. Ξέρουμε πού θα πάμε. Μα ξέρετε γιατί δεν ξέρουμε? Όχι, γιατί είμαστε χαζοί. Γιατί δεν μας το είπε κανένας. Και δεν μας το είπε κανένας γιατί δεν το σκέφτηκε κανένας. Και ξέρετε γιατί το σκέφτηκε, γιατί θέλει να το κάνει. Όλη αυτή η λογική είναι ακριβώς που πρέπει να αντιπαλέψουμε και στις εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις πολιτικές εκλογές. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, επειδή βλέπω ότι. Το τι ακούστηκε εδώ πέρα τώρα, λαϊκισμός μέχρι εκεί που δεν παίρνει σε πολλά σημεία. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική. Έτσι κι αλλιώς, όλες οι μελέτες, το ξέρετε κύριε Ξυλούρη, των έργων τουλάχιστον των ιδρύματων. Ποιο είναι ο λαϊκισμός? Όχι, γιατί το θέμα. Ποιο είναι ο λαϊκισμός, για να καταλάβω. Όλα αυτά είναι ανύπαρκτο. Ότι δεν γίνεται στατικό έλεγχο για την στατική επάρκεια των κτηρίων. Ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Μισό λεπτό, κύριε Ξυλούρη. Θα μιλήσει και ο άλλος. Θέλω να ξέρω ποιο είναι ο λαϊκισμός. Λοιπόν, οι μελέτες όλων, τουλάχιστον των υδραυλικών έργων, γίνονται με συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί από την επιστήμη και από το κανονιστικό μας δίκαιο είναι για πλημμύρες 50 ετίας, άρα πολύ μεγάλες. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση με τα μικρά φαινόμενα. Φέτος λοιπόν, το τι έτυχε να έχουμε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ όλων των εποχών βροχοπτώσεων στο νησί μας, είναι ένα έκτακτο φαινόμενο πάνω από το 50 ετίας. Ό,τι και να γινόταν, δεν θα πάμε στο θεματάκι των πλημμυρών. Γίνονται. Έπρεπε να έχουν γίνει έργα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αυτό εννοώ. Δεν είναι το θέμα μας. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ποιο πράγμα, για να το καταλάβω δηλαδή. Δεν είναι έτσι. Επειδή και σαν έργα και μελέτε μηχανικών το έχουμε θίξει, επανειλημμένα και κανείς δεν μας έχει απαντήσει ποτέ. Έτσι. Δεν μας έχει ποντήσει κανένα ότι είναι λαϊκιστικά λοιπόν, αυτά. Κύριε, η σκληρή πραγματικότητα. Κύριε Ξυλούρη, λοιπόν, λοιπόν, μένουν μόλις 7 λεπτά για να είμαι ακριβής. Και επειδή είναι και η δύναμη της ψήφου, η δύναμη του Σταυρού. Λοιπόν, η τελευταία τοποθέτησή σας είναι ένα λεπτό και κάτι για τον καθένα, να απευθυνθεί στους δημότες του Ηρακλείου, στους άντρες και τις γυναίκες του Ηρακλείου, στους νέους, στους μεσήλικες, στους μεγαλύτερες ηλικίας, για ποιο λόγο πρέπει να επιλέξουν τον συνδυασμό και βεβαίως το πρόσωπο το δικό τους. Κύριε Χρονάκη, ξεκινάω με εσάς.
Εγώ θα πω το εξής, ότι εμείς είμαστε μια ανεξάρτητη παράταξη. Το έχουμε δηλώσει εξ αρχής, δεν έχουμε στεγανά. Προτιμούμε να μείνουμε για λίγο και να είμαστε χρήσιμοι, παρά να μείνουμε για πολύ και να είμαστε αρεστοί. Ακούγοντας, ειδικά τον κύριο Καπετανάκη, ότι όλα λειτουργούν καλώς στο Ηράκλειο, αρχίζω να ζηλεύω, έτσι. Αυτή η πόλη, τέλος πάντων, που ζει ο κύριος Καπετανάκης, που είναι και δεν ζω εγώ. Πείτε μας για ποιο λόγο πρέπει ο Ηρακλειώτης να μπορεί να θεωρεί το Ηράκλειο μια αξιοβίωτη πόλη. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι θα κάνουμε ένα μακρόπνο σχέδιο φυγής προς τα μπρος και δεν θα μηδενίσουμε ούτε θα αναθεματίσουμε τίποτα, αλλά θεωρώ ότι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια θα προχωρήσουμε και θα ζητήσουμε την ψήφο του Ηρακλειώτη και των χωριών που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Είμαστε μια νέα παράταξη, είμαστε νέοι άνθρωποι καταξιωμένοι στο χώρο από τον εργασιακό καθένας. Επαναλαμβάνω, χωρίς στεγανά. Δεν ήρθαμε για να τερματίσουμε την πολιτική μας καριέρα όπως έχουν κάνει περισσότεροι. Θεωρούμε ότι το Ηράκλειο δεν είναι για μας ο τερματικός σταθμός της πολιτικής μας καριέρας, ο Δήμος Ηρακλείου. Εμείς ξεκινάμε από εκεί με πάθος. Όλα τα παιδιά που είναι στην παράταξη δίνουν κάθε μέρα τον καλύτερο τους εαυτό, κουβεντιάζοντας με όλους τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου και των χωριών. Πιο γρήγορα, κύριε Χρονάκη. Και θεωρώ ότι για μας το μόνο που έχω να πω ότι ο Ηρακλείος να εμπιστευτεί τον Γιώργο Σαμάκη και την παρέα του και δεν θα το μετανιώσουν ποτέ. Θέλω να είστε πιο σύντομοι από τον κύριο Χρονάκη, επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Όχι. Απλά δίνω το χρονοδιάγραμμα για τους υπόλοιπους για να μην ξεπεράσουν. Κυρία Καμνάκη. Η ομάδα του κυρίου Πέτρου Νιωτάκη είναι μια ομάδα η οποία δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική της ανέλυξη. Είναι άνθρωποι που ανήκουν σε όλους τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τα διαφορετικά επαγγέλματα, καμαριέρες, τεχνίτες, πολιτική μηχανική, μουσική, άνθρωποι των τεχνών. Όλοι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στην καθημερινότητά τους και την επαγγελματική, αλλά και την προσωπική, θέλουν να βοηθήσουν. Ανήκουν σε οργανώσεις, εθελοντικές. Εθελοντικά θέλουν να το κάνουν όλο αυτό. Δεν ενδιαφέρονται για καρέκλες, δεν ενδιαφέρονται για αξιώματα. Είμαι πολύ χαρούμενη που ανήκω σε μια ομάδα που, διαβάζοντας ένα άρθρο για ένα άστεγο έξω από το θεατρικό σταθμό, συντονίστηκαν για να βρουν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και να το βοηθήσουν. Είμαι περήφανη που είμαι σε μια ομάδα που καμία συνέλευση δεν είχε κομματικό χαρακτήρα και πώς να κλέψει ψήφους από τον αντίπαλο. Παρά μόνο μιλούσαν για πολιτισμό, για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί το Ηράκλειο και τα περίχωρα, και είμαι ελαφρώς αναχωρημένη που απόψε επικεντρωθήκαμε πάλι μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν είναι μόνο το κέντρο του Ηρακλείου, είναι μεγάλος ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι φρέσκοι άνθρωποι, νέοι. Ένα 90% δεν έχουν κατέβει ποτέ σε εκλογές. Γρήγορα, κύριε Καμνάκη. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν προβαλόμαστε. Και αυτό που εμείς θέλουμε είναι να καλέσουμε τον Δημότη σε αυτές τις εκλογές να συμπράξει μαζί μας, να βοηθήσει να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη. Αυτό. Δεν θέλω να διακόπτω την τελευταία σας τοποθέτηση. Απλά πιέζει ασφιχτικά ο χρόνος. Αυτό αφορά και τον κύριο Χρονάκη και εσάς, κύριε Καμνάκη. Και είναι παράδειγμα για εσάς, για να είστε επίσης πάρα πολύ σύντομοι. Κύριε Ξυλούρη. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι από κανένα. Είμαστε ταγμένοι, το λέμε. Πάψτε τώρα το παραμύθι να πούμε. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά όλα τα στελέχη, οι υποψήφοι στηρίζονται από κόμματα. Για να μην την αναφέρω, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν έτσι. Ας αφήσουμε λοιπόν, γιατί είναι πραγματικά ντροπή να λέτε σαν ανεξάρτητοι. Εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι από τον κόσμο, είμαστε εξαρτημένοι και λέμε το εξής. Όσο δυνατή είναι η συσπήρωση στο Δήμο, τόσο θα τους κόψουμε το θράσος για να κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν υποσχόμαστε ούτε λαγούς, ούτε πετραχίλια, ούτε ευαισθησίες ότι εμείς είμαστε καλοί και θα ψάξουμε τους άστεγους. Εμείς παλεύουμε συνειδητά, ανυποχώρητα, δεν τους φοβόμαστε και θα τους αναγκάσουμε να τα πάρουν πίσω. Αυτό γι' αυτό λέμε στο νέο, στον άνεργο, στο φτωχό, στο μεροκαματιάρι, στον τετρακοσάρι, στον άνθρωπο που δουλεύει συνθήκες γαλέρας, στο οπουδήποτε να συστρατευτεί μαζί μας, και αν παλέψουμε μαζί έχουμε περισσότερες πιθανότητες να γλιτώσουμε κάτι. Αυτό λέμε εμείς. Κύριε Σαριωτάκη. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Δημάρχου της επόμενης μέρας αυτή την περίοδο, με την απλή αναλογική. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος
ο οποίος θα ακούει, θα μπορεί να συνεργάζεται, να συνθέτει και να συντονίζει. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει ο Ηλίας Λιέρος, χωρίς την Πάνο Κρουσίας. Αν κάποιοι δημότες επιθυμούν δήμαρχο, ο οποίος ήταν στο μοντέλο το παλιό, δημαρχοκεντρικό δηλαδή, που τα κάνει όλα, έχει επιλογές. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Εμείς λειτουργούμε ως ομάδα με επικεφαλής το Λιερό. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, έχουμε τη γνώση, ξέρουμε ακριβώς πώς θα πάμε και έτσι ζητάμε τον ψήφο του κόσμου. Κύριε Σχοινά. Λοιπόν, σαφέστατα κανείς δεν είναι αποτέλεσμα παρθενογέννησης. Σαφέστατα. Όλοι είμαστε πολιτικά όντα. Αλλά το πολιτικό το αφήνουμε για την πολιτική. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είμαστε μία ομάδα η οποία πιστεύουμε ότι έρχεται να αποκαταστήσει μια διακοπή εισαπορία στο Ηράκλειο, μια πορεία προόδου έργων και ανάπλασης της πόλης μας, μπολιασμένη με νέο αίμα. Οι ορίζοντες, είπαμε, μεταξελίσσονται σε Ηράκλειο 375. Οι περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους είμαστε καινούργοι. Εγώ πρώτη φορά ασχολούμαι. Και ερχόμαστε να προχωρήσουμε ένα έργο, να κάνουμε το Ηράκλειο καλύτερο για μας, για τα παιδιά μας και για όλες τις ερχόμενες γενιές. Είναι απλά τα πράγματα, δεν χρειάζονται πολλά. Μάλιστα. Κύριε Καπετανάκη. Εμείς με τη δύναμη πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού ξεκινήσαμε μία πορεία το 2014. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει κάποια πράγματα, έχουν γίνει σωστά, έχουν γίνει και λάθη, έχει γίνει και ένα σχεδιασμός. Και ζητούμε από τον ηρακλειώτικο λαό μία δεύτερη θητεία προκειμένου να μπορέσουμε να δείξουμε και αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει και το έργο το οποίο έρχεται και ολοκληρώνει αυτά τα οποία ξεκινήσαμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο, έχει πλαισιωθεί από νέα παιδιά, τα οποία πραγματικά είναι εκπληκτικής ποιότητας άνθρωποι επαγγελματίες. Το ψηφοδέλτιό μας είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν το 2014 ποιοτικά. Και πιστεύω στους νέους υποψήφιους, στα νέα παιδιά. Και επίσης έχουμε επικεφαλή τον Βασίλη τον Λαμπρινό, ο οποίος νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις ό,τι αφορά το ήθος του, την τιμιότητά του, τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει την μπάλα σε όλους εμάς και με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι μια δεύτερη θητεία θα μας βοηθήσει και εμάς να μπορέσουμε να δείξουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει και στην πρώτη μας θητεία. Κυρία μου και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή διαδρομή μέχρι τις κάλπες. Έχει αλλάξει ήδη η μέρα. Είμαστε ήδη στην 5η 16 Μαΐου του 2019, ακριβώς 10 ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές κάλπες και τις ευρωπαϊκές κάλπες. Η απόφαση είναι πάντα δική σας. Αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας. Καλό σας ξημέρωμα.